του γεγονότος, πώς μπορεί να γίνει τοποθέτηση του γεγονότος όμως. Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση από τον κύριο Κούπα. Όχι επί του κύριου Κούπα, λέω από τους κυρίους που δεν θα υπογράψουν. Πώς μπορούν να τοποθετηθούν σε κάτι που δεν Θα εξηγήσουμε ακριβώς γιατί δεν υπογράφουν. Αυτό, η τοποθέτησή μας θα ανάγει και αμυγούς του εγγραφόνους όπως μη υπογράφουν. Είναι πολύ απλό. Τότε είναι παρουσίαση του συμβουλίου. Παρακαλώ. Αν θέλετε και να είστε και λίγο σύντομος και πήρε την πορεία, θα υπάρχει και ερωτήσεις. Ελάτε και σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθισα να λέμε ότι ο προπολογισμός είναι η κορυφαία στιγμή του Δημοτικού Συμβουλίου. Φέτος ειδικά είναι παραπάνω από την κορυφαία στιγμή, δεδομένου ότι προκαλέσατε τρεις φορές την αναβολή. Έστω και τώρα ας κάνουμε μια συζήτηση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια τοποθέτηση και αριθμητική και στο τέλος να τοποθετηθώ και πολιτικά εάν χρειαστεί και να απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου Δαχνή, του Ισαμένου του Μυστηρίου και του κυρίου Γιαννιώτη, που είναι διευθυντής οικονομικής υπηρεσίας, οι οποίοι θα απαντήσουν σε όποιες ερωτήσεις θέλετε εάν χρειαστεί. Καταρχάς, για το 2020 έχουμε ένα προπολογισμό στάσεως των 48 εκατομμυρίων περίπου. Το 19, να υπενθυμίσω, ήταν 47,6, ήμασταν πάρα πολύ κοντά, έναντι 52 και 53 εκατομμυρίων τα προηγούμενα χρόνια. Όπως βλέπετε, έχουμε κατεβάσει τις απαιτήσεις, όχι λίγο, αρκετά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Για μένα σημαίνει ένα πράγμα μόνο. Ότι είμαστε νοικοκύριδες όταν φτιάχνουμε τον προϋπολογισμό, δεν υπερτιμούμε τα πράγματα, δεν υπερτιμούμε τα έσοδα. Εξάλλου υπάρχουν σαφείς εντολές και σαφείς οδηγίες που ξεκινούν από τα έσοδα. Και βεβαίως κοιτάμε στα έσοδα να βάλουμε εκείνα που μπορούμε να κάνουμε και εκείνα που επιτρέπεται. Ένα σχόλιο πριν ξεκινήσω. Όλα τα τελευταία χρόνια, αν κοιτάξει κανείς τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός κρατάται πίσω στην ανακεφάλαιο στο τέλος. Ο προϋπολογισμός των εξόδων χρήσης είναι πάντα μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό των εσόδων χρήσης. Διότι, εξηγώ, διότι μέρος των συνολικών εσόδων είναι και το χρηματικό υπόλοιπο. Το οποίο χρηματικό υπόλοιπο είναι πολύ μεγαλύτερο από τις προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις, από τις δαπάνες ΟΕ, των προηγούμενων οικονομικών ετών. Και το γεγονός αυτό βεβαίως δεν οδηγεί σε ελληματικό προϋπολογισμό, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια. Υπάρχει συγκριτική έκθεση η οποία έχει συνταχθεί για εκείνος κύριο Δαφνή, έχει ελευθεί και από τον κύριο Γιαννιώτη και η οποία είναι τόσο αναλυτική που αν μπείτε στον χώρο να τη διαβάσετε θα καταλάβετε καλά πάρα πολλά πράγματα από τον προϋπολογισμό, από το πώς συντάσσεται και τι σημαίνουν κάποιοι κωδικοί. Το λέω αυτό κυρίως για τους νέους συναδέλφους. Ξεκινάω με τα έσοδα, σχόλια επί των εσόδων. Ναι, τι διαφορά έχει. Τα έσοδα προϋπολογίστηκαν περίπου, όπως είπα και προηγουμένως, στο ίδιο ποσό με το 2019. Τα τακτικά έσοδα και είναι στα 19 και ανέρχονται στα 19,8 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των εκτάκτων εσόδων παρουσίαζε μια μικρή μείωση από τα 4,2 στα 3,9 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετές διαφορές σε διάφορους υπολογαριασμούς, όπως για παράδειγμα οι επιχορηγήσεις των λειτουργικών δαπανών από 1,05 εκατομμύρια μειώθηκαν σε 0,24 εκατομμύρια, δηλαδή 240.000. Η διαφορά αυτή που βλέπετε οφείλεται σε μη πρόβλεψη προγραμμάτων απασχόλησης μέσω του ΑΕΠ. Στην περίπτωση που ο Δήμος περιληφθεί σε τέτοιο πρόγραμμα,
και μέσα στο 2020 θα υπάρξει η γραφή πίστοσης με αναπαυσματός όπως πρέπει. Τώρα, οι επιχορηγήσεις των επενδυτικών δαπάνων από 2,81 εκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, ένας προϋπολογισμός για να μπορεί να γίνει μια αθλητική συζήτηση που να έχει την προέκταση, πάντα γίνεται σε σύγκριση με το ακριβώς του προηγούμενου έτους. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει και σύγκριση και με πολλά προηγούμενα έτη, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας είναι το ακριβώς προηγούμενο έτος. Η εγχωρήγηση λοιπόν των επενδυτικών δαπάνων, δηλαδή οι επενδυτικές δαπάνες, αυξήθηκαν. Οι επενδυτικές δαπάνες όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Από τα 2,81 στα 3,36. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην επιχορήγηση για βελτίωση και αποκατάσταση του υπερτοπικού άξονα Αιγαίου Κράτηνος από 0,5 εκατομμύριο σε 0,85 εκατομμύρια, από 500.000 σε 850.000. Και στην επιχορήγηση που παίρνουν για δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων που συζητούσαμε προηγουμένως. Στα λοιπά έκτακτα έσοδα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη 0,4 εκατομμύρια μεταβιβαστικής πληρωμής από τον πολιτιστικό και τον αθλητικό οργανισμό, διαδικασία που προβλέφθηκε μόνο για το πρώτο έτος του οργανισμού. Δηλαδή προϋπολογίζεται απευθείας στον πολιτιστικό οργανισμό χωρίς να έχει εγγραφεί πρώτα στο Δήμο. Πάμε στα έσοδα των προηγούμενων οικονομικών ετών. Δεν παρουσιάζουν διαφορές από 0,29 σε 0,36 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή και κυρίως αυτό συμβαίνει λόγω των καιρών καθαριότητας και του κάπου. Πιθανολογούμε δηλαδή ελαφρώς αυξημένο το κάπου. Το χρηματικό υπόλοιπο αυξήθηκε περίπου κατά 0,24 εκατομμύρια, δηλαδή 240.000, δηλαδή από 8.720.000, ο προϋπολογισμός μας για φέτος ξεκινάει με χρηματικό υπόλοιπο 8.960.000. Είναι δηλαδή το χρηματικό υπόλοιπο που το προϋπολογίζουμε στα ίδια επίπεδα, ελάχρως υψημένο από πέρυσι. Στα έξοδα. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω τα έξοδα ανακατηγορία και τα έξοδα ανακυκλισία για να υπάρχει έτσι μια σημαντικότερη εικόνα. Τα πάνω μισθοδοσίας παρουσιάζουν μείωση κατά 0,44 εκατομμύρια. Πού οφείλεται αυτό? Στα 8 μήνα του ΑΕΔ, τα οποία έτρεξαν μέσα στο 19, δεν ξέρουμε αν θα τρέξουν και στο 20. Οι αμοιβές αρετών και τρίτων. Και αυτές παρουσιάζουν μια μείωση από 1,61 σε 1,16. Δηλαδή μια μείωση 0,45 εκατομμύρια το 450.000. Κυρίως αυτό οφείλεται όμως σε λήξη κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα του Απρόλου, του Πόπτα, του Πόπτα και ενός άλλου προγράμματος ΒΕΤ και του Ρωμανικού. Παροχές τρίτων. Παροχές τρίτων σημαίνει συντηρήσεις, ασφάλειες, μισθώματα, τέκο κλπ. Αμελητέ αύξηση για την άποψή μας από 0,28 εκατομμύρια. Η αύξηση είναι 0,28 εκατομμύρια 280.000. Από 3.650 δηλαδή πέρασε στα 3.930.000. Για τους χώρους δεν έχουμε αξιοσημεία τη μεταβολή. Έχουμε ένα φορολογικό καθεστώς πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια δεδομένο και παγιωμένο. Και οι λοιπές κατηγορίες των λειτουργικών εσόδων, αυτό δηλαδή που περιλαμβάνεται με τις ονομασίες λοιπά, γενικά έξοδα, πληρωμές για την υποστήριξη δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμου κλπ. Δεν έχουμε ούτε εκεί αξιοσημεία των μεταβολές, με μία εξαίρεση στην κατηγορία λοιπά γενικά έξοδα, όπου υπάρχει μείωση από 0,90 σε 0,73. Κυρίως λόγω μη εγγραφής, φιλαρμονική στο Ηρώδιο, διενέργεια σε προβό, τα έξοδα τα οποία δεν υπάρχουν φέτος, έριξαν στην
το γενικό προϋπολογισμό του αντίστοιχου πρωθυπουργού. Προμήθειες μαγειών. Άφησε καθένα ακόμα 0,6 εκατομμύρια, 1.060.000. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού και στην απαλωτρίωση του οικοπαίδου στη στρατηγού Παρασκευοπούλου και μήματος. Λοιπόν, λόγω λοιπόν αυτών θα έχουν αύξηση παρπαγιών στη φετινή χρονιά του Θεολογού. Έργα και μελέτες. Στα έργα και μελέτες έχουμε αύξηση 1,5 εκατομμύριο περίπου. 1.490.000 για την ακρίβεια. Αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση και αποκατάσταση του περιτοπικού άξονα Αιγαίου Κράτικος και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Τα πήραμε σαν έσοδα και τα δίνουμε και σαν έξοδα, άρα και εκεί επόμενο είναι να μην αυξημένα τα έξοδα. Θέλω εδώ να τονίσω άλλη μια φορά την ισορροπία του προϋπολογισμού. Τώρα, οι υποχρεώσεις παρελθόν των ετών έχουν μια μικρή μείωση 330.000. Κυρίως γιατί προβλέπουμε υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους μικρότερου ποσού από τα απρόβλεπτα που είχαμε πέρυσι. Αν κάνουμε μία αποτίμηση αυτών των εξόδων τώρα ανά υπηρεσία, που έχει και αυτό την ιδιαίτερη, τη δική του ιδιαίτερη σημασία. Εδώ θα δούμε τις γενικές υπηρεσίες. Έχουμε μία μείωση κατά 0,84 εκατομμύρια, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην λήξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη μη πρόβλεψη της έκτακτης επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών. Να θυμίσω ότι πέρυσι είχαμε δώσει έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές πάνω από 370.000. Θέλω να ελπίζω ότι έδωσαν τα πράγματα εκεί και δεν θα χρειαστούν πόσα λεφτά θα έρθουν. Οι οικονομικές τώρα και διοικητικές υπηρεσίες, το δεκάρι όπως λέμε, ο κωδικός που έχει μπροστά το 10, δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη καταβολή. Ενώ οι υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής παρουσιάζουν μια μείωση 0,64 εκατομμύρια, δηλαδή 640.000, η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη στο 2019 της αγοράς του Άπατο. Επειδή πέρυσι είχαμε αγορά στον Άπατο, οι προβλέψεις εκεί ήταν οι υπηρεσίες αυτές που παρουσίασαν πέρυσι μια αύξηση 640.000 ευρώ. Δηλαδή, η φετινή μας πρόβλεψη είναι ακριβώς έρχεται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, εξαιρουμένου του Άπατο. Πάμε στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Εδώ ο προϋπολογισμός παρουσιάζεται αυξημένος κατά 750.000. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της μικρής αύξησης του μισθολογικού κόστους. Λόγω του leasing που προγραμματίζουμε, λόγω του leasing που προϋπολογίζουμε, θα δούμε αν τελικά και πόσο και κατά πόσο θα υλοποιηθεί. Το πετρέλαιο κίνησης στο 2019 δεν έτρεξε νέα προμήθεια, παρατάθηκε η παλιά, άρα λοιπόν τώρα το κονδύλι, το αντίστοιχο κονδύλι είναι ελαφρώς, συγκεκριμένο. Και έχουμε ακόμα και την προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού. Η τεχνική υπηρεσία, το 30, ο κωδικός που μπροστά έχει το 30, παρουσιάζει μια μικρή αύξηση κατά 0,31 εκατομμύρια, 410.000. Κυρίως λόγω της αύξησης των προβλεπόμενων έργων. Πλούτρα, πεζοδρόμια, χρωματισμοί, για να αναφέρω μερικά από αυτά. Αντίθετα, έχουμε μείωση εργασιών και αναλωσίμων στους κωδικούς 61, 62 και 64. Καλώς κατά τη γνώμη μου, υπήρχε το περιθώριο και ακριβώς αυτό προϋπολογίζουμε. Οι υπηρεσίες πρασίνων παρουσιάζουν μια αύξηση 280.000. Κυρίως, αυτή οφείλεται κυρίως στην προμήθεια που προϋπολογίζουμε για όργανα παιδικών χαρών, συγκεκριμένα στο Άψος και στην Πλατεία. Τώρα, όσον αφορά την υπηρεσία του νεκροταφείου, εντάξει, έχει μια πολύ μικρή μείωση, 120.000 ευρώ. Και αυτό λόγω του ότι κάποιο εργάκι είχε γίνει πέρσι, φέτος δεν προϋπολογίστηκε κατέληξη.
Επιτρέψτε μου να κλείσω αναφέροντας προσωπική της υπόθεσης του υπολογισμού. Θα μιλήσω για τους δείκτες, για δύο-τρεις χαρακτηριστικούς δείκτες. Πρώτα απ' όλα, ο δείκτης αυτονομίας, ένας προϋπολογισμός, εξετάζει πρώτα για να δούμε την ποιότητά του. Εξετάζουμε πριν απ' όλα το δείκτη αυτονομίας. Τι είναι αυτός? Είναι το πιλίπο του συνόλου των τακτικών εσόδων προς τα συνολικά έσοδα. Αυτό στην περίπτωση τη φετινή, το σύνολο των τακτικών εσόδων προς τα συνολικά έσοδα, είναι 59%, είναι 0,59 ο δείκτης αυτός. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει σε τι ποσοστό συμμετέχουν τα τακτικά έσοδα στο σύνολο των εσόδων. Δείχνει δηλαδή πόσο αυτόνομος μπορεί να είναι ο Δήμος. Όπως καταλαβαίνετε, η συρρήκνωση, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο περισσότερο μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός μας όσον αφορά τα έσοδα εξαρτάται όλο ένα και λιγότερο από τα έκτακτα, στα οποία έκτακτα, το λέει και η λέξη, δεν είναι κάτι που σώνει και καλά θα το εισπράξει τέτος όσο εισέπραξε η θέση. Ο δείκτης λειτουργικών δαπανών, δεύτερος δείκτης, είναι το πιλίκο σύνολο εξόδων χρήσης προς τα συνολικά έξοδα. Τα έξοδα χρήσης που προϋπολογίζουμε για φέτος προς τα συνολικά έξοδα, ο δείκτης αυτός είναι 53,12%. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, για την ισορροπία του προϋπολογισμού, ένας καλός δείκτης λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να κυμαίνεται λίγο γύρω στο 50%. Πολύ πάνω από το 50% σημαίνει ότι έχουμε πολλά έξοδα χρήσης σε σχέση με τα συνολικά. Ο Δήμος ο σωστός, ή εν πάση περιπτώσει ο προϋπολογισμός ο σωστός, σημαίνει ότι ο Δήμος μοιράζει εξίσου, ισομοιράζει περίπου τα έξοδά του σε λειτουργικές δαπάνες και σε έργα, επενδύσεις, αγορές παγίων κτλ. Ο δικός μας δείκτης σε αυτό το προϋπολογισμό το φετινό είναι ακριβώς εκεί. Είναι γύρω στο 50%, είναι 52%. Στο δείκτη επενδύσεων, που είναι το πιλίκο του συνόλου των επενδύσεων προς τα συνολικά έξοδα. Το σύνολο των επενδύσεων για φέτος προϋπολογίζεται 7.066.000. Τα συνολικά έξοδα που σας είπα προηγουμένως πλησιάζουν τα 48 εκατομμύρια, για την ακρίβεια είναι 47.982. Ο δείκτης αυτός είναι 15%. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο Δήμος δεν βρίσκεται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. Δεν αναπτύσσεται γρήγορα ο Δήμος, γι' αυτό και δεν έχουμε μεγάλες επενδύσεις. Και φυσικά δείχνει ότι η δημιουργία υποδομών είναι λελογισμένη. Είναι επόμενο για τον Δήμο Νέα Σμύρνη να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης δεν μπορεί να βρίσκεται. Είναι ένας Δήμος ο οποίος και ιστορία έχει και πολλά πράγματα έχουν γίνει, έχουν συμβεί. Από την άλλη πλευρά, τώρα, να πούμε και το αρνητικό. Μία υψηλή τιμή αυτό το δείχνει. Ο δείκτης είναι καλός, πολύ καλός. Γιατί μία υψηλή τιμή του δείκτη τι θα σήμαινε? Μπορεί να σήμαινε είτε δραστική περικοπή των λειτουργικών εσόδων, πράγμα καλό για μας, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει και ανυπαρξία παροχής υπηρεσιών. Θα μπορούσε να σημαίνει δηλαδή ότι έχω και πολύ μικρές παροχές σε υπηρεσία. Ο δείκτης υποχρεώσεων είναι οφειλές που έχουν προς συνολικά έξοδα. Και αυτός ο δείκτης είναι 4,34%. Είναι, προσέξτε, για να απαντήσω και σε προηγούμενη ερώτηση, οι οφειλές των προηγουμένων οικονομικών ετών είναι το 4,34% των συνολικών εξόδων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό λέει ότι ο Δήμος θα πληρώσει, προτίθεται, προϋπολογίζει να πληρώσει κατά μέγα μέρος, όχι κατά μέγα μέρος, κατά συντριπτικό μέρος τις υποχρεώσεις. Έτσι
έχει προϋπολογίσει. Το τι θα συμβεί θα το δείξει ο απολογισμός. Και επιτρέψτε μου, Έχω σημειώσει έναν ακόμα δίκτυο, το δίκτυο επιβάρυνσης ανταποδοτικών εσόδων ανακάτοικων. Δίκτυος επιβάρυνσης ανταποδοτικών εσόδων ανακάτοικων. Οφείλουμε να το λέμε αυτό στους δημότες κάθε φορά. Αυτός ο δίκτυος λοιπόν είναι 93 ευρώ. Το σύνολο των ανταποδοτικών εσόδων ανακάτοικων, η επιβάρυνση των ανταποδοτικών εσόδων ανακάτοικων, είναι 93 ευρώ ανακάτοικο το χρόνο. 93 ευρώ ανακάτοικο το χρόνο. Αλλά, εάν πάμε και δούμε και το δίκτυο επενδύσεων ανακάτοικο, διαπιστώνουμε ότι ο δίκτυος αυτός είναι 70,66 ευρώ, 70 ευρώ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, επιβαρύνεται μεν ο πολίτης 93 ευρώ το χρόνο, όμως γίνονται από το Δήμο έργα που αναφέρονται στο σύνολο των πολιτών, είναι αυτό που θα λέγαμε, που λέμε μακροοικονομικά, ότι ωφελείται ο Δημότης, ο κάθε Δημότης, κατά 70 ευρώ. Έτσι τύχνει ο προϋπολογισμός, έτσι έρχεται ο προϋπολογισμός, έτσι ο προϋπολογισμός αυτός θέλει να συμβούν τα πράγματα. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω τώρα ή μετά. Τέλος πάντων όμως μια και άρχισα με αυτούς τους δείκτες. Διατυπώθηκε μία αναφορά σε έναν δείκτη, ο οποίος λέγεται Deptu-Quite. Στην βιβλιογραφία έψαξα, ο δείκτης αυτός αναφέρεται πάντα στο πηλίκο δείκτης χρέους, δροσίδια κεφάλαια. Αυτός για μας είναι κάτι το πάρα πολύ χαμηλό. Κοιτάξτε γιατί. Τι χρέος έχει ο Δήμος Νεασμένης τώρα? Έχει 2,8 εκατομμύρια από το δάνειο εκείνο για το Φιλίπ και το Σκόλι, το οποίο δάνειο εξυπηρετείται και πάντοτε αυτό συνέβαινε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορώ να θεωρώ δηλαδή ότι σώνει και καλά και έχουμε, επειδή απομένει από πληρωμή ποσού 2,8 εκατομμυρίων, ενώ κάθε χρόνο δίνουμε περίπου κάτι λιγότερο από 500.000, δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε. Όταν αναφερόμαστε στα ίδια κεφάλαια, αν ανατρέξουμε στον ισολογισμό, η έκθεση των εργοτών ελεγχτών λέει ότι τα ίδια κεφάλαια του Δήμου Νεασμένης τα έχουν υπολογίσει ...69,6 εκατομμύρια τα ίδια κεφάλαια. Βέβαια, αυτός ο οποίος κάνει αυτή την ερώτηση σίγουρα δεν εννοούσε την αποτίμηση των ίδιων κεφαλαίων όπως την γράφουν οι λογιστές. Πιθανότατα εννοούσε το χρηματικό υπόλοιπο, το δικό μας, το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει. Ακόμα και αυτό να είναι όμως, ο δείκτης 2,8 προς 6,3 που έδειξε ο ισολογισμός που συζητήσαμε πριν ένα μήνα, αυτός ο δείκτης απέχει πολύ λιγότερο από το ένα, από τη μονάδα. Θα ήταν επισφαλές, γιατί το κοιτάμε σαν νόμιμες εταιρείες αυτό και δεν πρέπει να κοιτάγεται σε δημόσιους οργανισμούς και δήμους. Γιατί σε μια ανώνυμη εταιρεία, όταν χρειαστεί να δανειστεί, το πρώτο που κοιτάνε είναι αν μπορεί η εταιρεία να εξυπηρετήσει με τα κεφάλαιά της το δανεισμό που έχει. Τότε τους δίνουμε παραπάνω λεφτά. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ και να μην σας βγάζω, νομίζω ότι ο προϋπολογισμός είναι ο καλύτερος δυνατός. Είναι ο προϋπολογισμός εκείνος, σύμφωνος και με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και όσον αφορά το πώς θα βγάλουμε πλεόνασμα παραπάνω ή όχι, είναι κάτι για το οποίο διορεύσαμε να τοποθετηθώ σήμερα. Ευχαριστώ. Αν έχω κατάλογο για ερωτήσεις, υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν. Ερωτήσεις, πώς έχετε και τοποθετήσεις. Ο κύριος Κοντελάκης θέλει να ρωτήσει. Άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει. Ο κύριος Βρέντ. Άλλος συνάδελφος, ο κ.
κύριος Οικονόμου, κύριος Λέβας, κυρία Τελίδου, άλλους κάποιους να θέλουν να ρωτήσει. Ωραία, τρίτο, φαντάζομαι και δυνάμει. Ο κύριος Κουτελάκης. Επόμενη δεν μας ρωτήσω τον κύριο Κουτάκη, γιατί το προσπέθερο να το πω δίλα, λέω, δεν θέλω να πω για το δίλα, τα πω στο δεθέτησή μου, λέω, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν περάσατε στον προϋπολογισμό από την επιστροφή διάκοψή σας. Το προϋπολογισμό τον περάσαμε το καλοκαίρι από την Επιτροπή Διάκοψης της Στυλάς. Δεν μας το στείλατε. Ήταν το σχέδιο του προϋπολογισμού. Το σχέδιο λοιπόν το περάσαμε και αναρτήθηκε στην Επιτροπή στην ιστοσελίδα για την Επιτροπή Διάκοψης. Γιατί στο τεχνικό πρόγραμμα, όταν μας στείλατε τα εισηγητικά, μας στείλατε και την Επιτροπή Διαβούλευση. Ναι. Το προϋπολογισμό δεν μας πείσω την ίδια μέρα που έχουμε περάσει. Οκ. Άρα υπάρχει ένα και το προϋπολογισμό Διαβούλευσης. Ναι. Άρα λοιπόν να το πάρω το Δήμο. Ποιος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης? Πέρασε το καλοκαίρι από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Ναι. Δεν πέρασε. Ποιο τη διαδικασία το βλέπετε, η Επιτροπή Διαβούλευση θα κάνει προτάσει για το προϋπολογισμό. Να έχει γνωμοδότηση. Κάνει προτάσει στην Ελλάδα. Να έχει γνωμοδότηση. Δεν κατατίθεται σχέδιο. Όχι, βέβαια. Να έχει γνωμοδότηση και σχέδιο. Να έχει προτάσει. Υπάρχουν. Το αναζήτησα και το μεταφράζω. Πώ λέει. Ναι, είναι πριν δημοσιευτεί, υπήρχε αρνητικό. Το είναι. Λοιπόν, 25 του 19, ημέρα Τρίτη και ώρα κατά απόγευμα, δύο θέματα. Συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020, συζήτηση για τον ορισμό του 2020. Και ποιοι συμμετείχαν. Και μάλιστα πέρα από τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Κούπας και έκανε την εξήγηση αναλυτικά, και έκανε ερωτήσεις κτλ. Λοιπόν, το θέλετε με ένα μέλη σας παρακαλώ. Γιατί δεν το καταθέσατε στη συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου. Αν θυμάστε γι' αυτό. Πάντως υπάρχει το παρκόδο, δεν έχω το πάνω στους παιδέκους. Και ερώτηση σε εσάς. Αν ερώτηση και κύριος Βουλευτός. Ναι. Κύριε Κούπα, δεν έχω ξανακάνει την ερώτηση, αλλά εξαρτούσε την ερώτηση η αναλογία των ποσών του ταμείου του Δήμου, έτσι, των χρημάτων του ετήσου προϋπολογισμού μεταξύ ίδιων ποσών, δηλαδή δημότες, δήμους και κρατικής επιχορήγησης, ποια είναι σε σχέση με πέρυσι, σε τι ποσοστό ανάγεται και ποια είναι, δηλαδή ποια είναι η τάση της, πώς βαίνει, πώς σχηματίζεται δηλαδή το ποσό αυτό που διαθέτουν τόσο τις 100 οι δημότες και ο Δήμος, τόσο η κρατική επιχορήγηση. Μπορείτε να απαντήσετε και το δεύτερη ερώτηση, επειδή έχουμε σε εκκρεμότητες θέματα όπως είναι της εστίας. Τι προβλέπετε εσείς, δηλαδή η εμπειρία σας τι λέει, ότι θα διαταράξει τον προϋπολογισμό η εξέλιξη αυτή της αντιδικίας για την αποζημίωση δηλαδή, που ζητάνε και σε τι ποσοστό. Θα απαντήσω αυτό να είναι να μαζέψει όλα μας. Όλα μαζί κύριε Κούπα, όλα μαζί ο κύριος Οικονόμου τώρα έχει το λόγο. Αναφέρονται στον προϋπολογισμό ως εισπρατώμενα κονδύλια για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Ως έσοδα δηλαδή. Και στη συνέχεια φαίνονται ως έξοδα να αποδίδονται δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο αυτά τα οποία εισπράττηκαν όχι όμως καθόλου το ποσό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Ο κύριος Δέρβας επί το λόγο.
σε ποιο σημείο, σε ποιο πληθυσμό βγάζουμε τους δείκτες, ο στίχτης που αναφέρεται ανακάτοικο, ποιος είναι ο πληθυσμός που το υπολογίζουμε. Το δείχτη τον έβγαλα με τον προϋπολογισμό και με τον αρχό των κατοίκων που ήταν στην τελευταία απογραφή και που ήταν 76.000 κάτι πλήρη. Αλλά δεν χρησιμοποίησα αυτό το νούμερο που έδωσα το τελικό. Προϋπολογίσα με τους 100.000 που είναι περίπου κάτι που είναι πραγματικά οι κάτι πλήρη. Είναι και παραπάνω κατά την εκκλησία, αλλά υπάρχει περίπτωση κάτι. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στον προϋπολογισμό του αθλητικού και πολιτιστικού οργανισμού με τίτλο Γενικές Υπηρεσίες και στο κωδικό 61 με περιγραφή αμοιβές αιρετών και κρήτων βλέπω ένα ποσό 223.000, πιο κάτω αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 161.000 και αμοιβές νομικών και συμβολιογράφων κλπ. Αυτοί οι κωδικοί αφορούν γενικότερα έξοδα του Δήμου, γιατί μπαίνουν στον προϋπολογισμό εξόδων του πολιτιστικού οργανισμού. Και αν αυτό είναι κάτι σύνδεσης. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το ρώτησε ήδη ο συνάδελφος, αλλά να το συμπληρώσω ότι αν έχετε προϋπολογίσει το ποσό το οποίο θα επιδικαστεί υπέρ της εστίας για τα μισθώματα τα οποία οφείλονται, τα οποία είναι 4 εκατομμύρια το λιγότερο και αναμένεται με την κατάσταση και άλλα 2 που αναμένονται με την καινούργια απόφαση. Συνάδελφε, κύριε Παπασημαφιλικά, τώρα που κύριε Παπασημαφιλικά, κύριε Παπασημαφιλικά, το θέμα της εστίασης δεν το αναφέρω. Αυτό το, θα βγει από το δικαστήριο κάποιο ποσό. Εμείς μπορούμε να προϋπολογίσουμε τίποτα άλλο. Επισφάλειες. Άιντε, επισφάλειες. Και για τα μισθώματα το λιγότερο σε 2 χρόνια. Αν πάμε σε πρώτο βαθμό, να πάει σε δεύτερο, θα πάει σε τρίτο. Δεν πάει περίπου σε 2 χρόνια να εκτέλεσε. Ό,τι θα βγάλει το δικαστήριο δεν θα πρέπει να πετούμε. Δεν θα είναι. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε το δικαστήριο. Επίκειται ο Δήμος να πληρώσει κάτι τεράστια από εσά στην εστία και συνεπώς θα φαγηρήσει και κάτι τέτοιο. Θέλω να πω σε όλους τους κύριοι συνάδελφοι, μη φοβόσαστε ότι ο Δήμος θα φαγηρήσει. Δεν φαγηρίζει από αυτό το λόγο. Η εστία, για την εστία, έχουμε κάνει πρόβλεψη στον ισολογισμό 2 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στο ενδεχόμενο εκείνο το πολύ λίγο πιθανό κατά τη γνώμη μου να χρειαστεί να αποζημιώσουμε με 2 εκατομμύρια την εστία, δεν θα πειραχθεί καθόλου το χρηματικό μας υπόλοιπο. Τι λέτε κύριε Πρώτον, όταν λέμε χρηματικό υπόλοιπο, ως απολογιστικό, είναι το λεγόμενο ταμιακό υπόλοιπο, τι έχει τώρα το ταμείο μας. Ο όρος όμως χρηματικό υπόλοιπο στο διπλογραφικό λεγόμενο σύστημα είναι αυτό που αποτυπώνεται από τον ισολογισμό και βγαίνει με βάση και τις προβλέψεις, αλλά και με τα στοιχεία, τα οικονομικά, όπως τα κοιτάει ο ισολογισμός. Ο ισολογισμός του 18 που συζητήσαμε έδειξε 6,3 εκατομμύρια χρηματικό υπόλοιπο. Ελαττωμένο σε σχέση με πέρυσι 1,500. Αλλά αυτό είναι το χρηματικό υπόλοιπο όπως το λέει ο ισολογισμός. Που σημαίνει, αν δούμε τον Δήμο ευρύτερα σαν ένα οργανισμό, έχουμε κάνει πρόβλεψη ότι και με 2 εκατομμύρια αποζημιώνουμε την ευθεία και το ταμιακό και το χρηματικό υπόλοιπο είναι αυτό. Άλλο πράγμα το ταμιακό υπόλοιπο,
άλλο το χρηματιστήριο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για την πιστία. Ολοκληρώσω τις απαντήσεις σας. Και πού ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας. Όχι, όχι, η μείωση του χρηματικού είναι πολύ όπλευση. Πρόκειται λεφτά για να πληρώσω ποιος. Και τα μία. Τώρα, όσον αφορά τις εκκαμπές στο σπίτι. Ένα λεφτάκι. Για ρωτήσεις το μικρόφωνο θα απαντήσεις. Κάτι πολύ κύριος Κομμάτου. Δηλαδή, η μείωση που εμφανίζεται στον εργολογισμό, στον εισοδηματισμό, κατά 1,5 εκατομμύριο, όπως είπατε, οφείλεται στο γεγονός της πρόβλεψης. Αλλά, εξήγησα και έλεγχα να μου γίνεται προηγούσα. Εξήγησα τι είναι αυτό το ένα, γιατί εμφανίστηκε το 1,52, το εξήγησα όταν συζητούσαμε τον ισορροπισμό. Και νομίζω ότι ήταν ευθύνης η απάντηση. Θα ξαναπώ κάποια βασικά στοιχεία αργότερα, επιτρέψτε μου, γιατί έχω προκληθεί από αυτή και έχω δεχτεί και συμποφαντία και από τα μέσα. Προσέξτε τώρα. Ο ισολογισμός κάνει την πρόβλεψη και στον ισολογισμό λοιπόν καταλάβονται ορισμένα στοιχεία. Με βάση αυτά τα στοιχεία λοιπόν έχει γίνει πρόβλεψη. Για την εστία στην περίπτωση που χρειαστεί να πληρώσουμε 2 εκατομμύρια. Τώρα, κάτι άλλο για τις επιχορηγήσεις, πώς νομίζατε κύριε Ρεβέντε. Με αναλογία κύριε. Θα σας πω ακριβώς τι λέτε. Με τις επιχορηγήσεις. Κοιτάξτε, για το 2017 οι επιχορηγήσεις, οι πάσεις πίσω της επιχορηγήσεις προς το Δήμο ήταν 9.156.000. Το 18 πέσανε στα 8.935, είχαμε μία μείωση. Τα υπόλοιπα χρόνια όμως, τα υπόλοιπα, 16, 15, 14, 13, κυμαίνονταν σταθερά από τα 9.300, από 9.300 μέχρι τα 9.600. Εσείς είπατε τον τελευταίο χρόνο που έπρεπε να σας δείξω, το 19 πόσο είχαμε, το μην πάμε πίσω, στο 10 ήταν πιο καλά. Το 18, το 19, δεν ξέρω να σας πω κάτι. Το 18 είχαμε 8.900. Είχαμε μία μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο. Και η αναλογία δικών μας και δικών τους ποια είναι στα 100. Η αναλογία δικών μας, δικά μας εμάς. Τα δικά μας είναι τα κυρίως τα ανταποδοτικά έσοδα. Αυτό εννοείται να τι βάζουμε εμείς και τι βάζουν αυτοί. Τα ανταποδοτικά λοιπόν, 18 τα δικά μας ανταποδοτικά, αυτά που εισπράξαμε, ήταν 9.570.000. Το 18. Αυτά που μας έδωσε το κράτος ήταν 8.900. Υπήρχε μια διαφορά. Το 17 όμως, τα ανταποδοτικά τα δικά μας ήταν 9.300, ενώ αυτά που μας είχε δώσει το κράτος ήταν περίπου, όχι περίπου, ακριβώς, 9.156. Είμαστε εις απάρκα σαν εράδο. Το σύνολο των εσόδων του αμήνου μας δεν είναι μονάχα τα ανταποδοτικά, το σύνολο αυτό το σύνολο. Όχι, αλλά... Πέρυσι η αναλογία, να σας βοηθήσω, ήταν 69-31. 69-31, μαζί εδώ το διάστημα. Φέτος αυτή η αναλογία ποια είναι, σε κεντρικό επίπεδο. Να δούμε την τάση, εγώ ρώτησα και να κάνω το πολύ έτσι με τέτοιο. Σας το είπα προηγουμένως, όταν ανέφερα το δίκτυο αυτονομίας, δηλαδή έκανα τη σύγκριση μεταξύ του συνόλου των πρακτικών εσόδων, των αυτών που είναι τακτικά εσόδα, εθνικά μας εσόδα, ως τα συνολικά, αυτός ο δίκτυος ήταν περίπου 60%. 59%. Κυρία Γενίκου, με συγχωρείτε. Κύριε Δικαστή, με συγχωρείτε.
αυτό είναι παρουσιολόγιο με αυτό που είπαμε πριν που δεν υπογράφουν, τι, και βλέπω το έτοιμο να υπογράψουν. Έτσι είναι παρουσία για τη συζήτηση. Όχι, δεν χρειάζεται να το υπογράψουν. Το λέω για την κυρία Δημιουργιάννη. Δεν είναι το παρουσιολόγιο. Δεν είναι το παρουσιολόγιο. Το κατάσταση παρασυνάδει. Εντάξει, εντάξει, κυρία Δημιουργιάννη, παρακαλώ. Έχετε καλά. Είναι όλες αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, παιδείας και πολιτισμού, όλες αυτές τις τώρα, εάν δεν το δούμε προϋπολογισμό, λέει ακριβώς, το περιγράφει ακριβώς, ποια είναι τα έσοδα που προϋπολογίσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους νομικούς και συμβολιογράφους, για τους μεταφραστές και δακτυλογράφους, για τους δικαστικούς επιμελητές, είναι καταμεμημένα όλα, με ακρίβεια, έτσι. Το ερώτημά μου είναι, ίσως δεν το καταλάβατε, γιατί εφόσον αφορούν έξοδα του γενικού προϋπολογισμού, εγγράφονται στον προϋπολογισμό έξοδα του πολιτιστικού αντιθυμού. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Ποια είναι αυτά που γράφετε, πού είναι 61 κωδικό, 6 έντυπα και 61. Ναι, αλλά όχι των γενικών εξαιρεσιών, αλλά όλα τα εννοείται των 15 δηλαδή των υπηρεσιών κοινωνική πολιτική, πολιτισμού. Όχι, σα είπα, περιγράφονται σαν αμοιβέ ενετών, αμοιβέ και έξω δελευταίων ελευθεριών και αμοιβέ νομικών και συμβολιογράφων. Όχι, όχι, κυρία Γενικού. Εσείς κοιτάτε τον προϋπολογισμό του πολιτιστικού οργανισμού. Ο προϋπολογισμός του πολιτιστικού οργανισμού δεν είναι ο Δήμος προϋπολογισμός. Ο Δήμος δίνει κάποια επιχορήγηση στον πολιτιστικό οργανισμό. Από εκεί πέρα ο πολιτιστικός οργανισμός κάνει το δικό του σχέδιο. Έσοδα, έξοδα κτλ. Μπορεί να είναι το εξετάζοντας. Βλέπετε τους ίδιους κωδικούς. Αυτό γιατί. Γιατί είναι υποχρεωμένοι και αυτοί όπως και εμείς, όπως και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, να αποκτούν το λεγόμενο δημόσιο λογιστικό. Όπως το δημόσιο λογιστικό ξέρουμε. Ο κωδικός 6 είναι πάντοτε έξοδα χρήση. Ο κωδικός 60, α πούμε 6, δηλαδή, είναι πάντοτε μισθή, μισθοδοσία, έξοδα του σπιτιού. Είτε αναφερόμαστε εδώ, είτε σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο. Λοιπόν, πάμε σε τοποθετήσεις, συναδελφοί. Ένα λεπτάκι να καταγράψουμε. Ο κύριος Παυλό. Ο κύριος Κουλάνης. Ο κύριος Κουλάνης. Ο κύριος Κουτεράκης. Ο κύριος Αρέσης. Ο κύριος Κομόμου. Ο κύριος Ζέρβας. Ο κύριος Βρετός. Υπάρχει κάποιος άλλος να θέλει να τοποθετηθεί, η κυρία Ιακωβάκη. Ο κύριος Ερήμος. Ο κύριος Κρυκλής. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Έκλεισε ο κατάλογος. Είναι η οικονομική ο κράτος της ζωής. Δεν είναι τα κοπίσεις, αφήσεις, το κράτος της ζωής.
τα εσπράττουν στο κείμενο να βάζουν. Δεν τα πίνουν ποτέ. Φυσικά είναι όλοι στεκτοποιήσαμε. Αν μην προσδιορίζουμε στου φορεί τα δικαιούνται, που μπορεί να είναι η εφορία. Αυτό είναι θέμα χρονικό, δηλαδή ουσιαστικά είναι θέμα το πότε ανακύπτει η υποχρέωση του Δήμου να τα καταβάλει. Θέμα χρόνου. που έχει ως συμπολική και τακτική που έχει ο Δήμος. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι για να καταλαβαίνει και το σώμα, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι πολύ καλό. Αυτό δεν θα το έλεγα καθόλου στην τοποθέτησή μου. Απλά το λέω, διαφωνούμε, έχουμε πολιτική διαφωνία. Είστε πιο συντηρητικός, εμείς είμαστε πιο προοδευτικοί και τα θέματα είναι πολιτικά. Το ξαναλέω. Πάρτε μια σειρά από είναι ψηλότερο, θα έπρεπε να είναι χαμηλότερο στο βιβλίο. Και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού.
Δεν χρεώνουν τα κουλουράκια, ούτε αμπού, ούτε τίποτα. Εδώ είναι πολιτικά τα πίστη. Πάντως, πρώτα ορμήσατε, αμέσως. Λοιπόν, δεν θα είμαι σύντομο στα υπόλοιπα. Έτσι κι αλλιώς θεωρούμε ότι η προτεραιοποίηση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με τη δικιά μας σε όρους πολιτικής τακτικής. Εμείς θα καταψηφίσουμε για να ξεκαθαριστούμε αυτό το εργολογισμό γιατί είμαστε συνεπείς με το πρόγραμμά μας. Που πριν 6 μήνες κρίθηκε από τον λαό της Νέας Μήνης, είχε βέβαια διαφορετικό τελείως χαρακτήρα και προφανώς και διαφορετικό χαρακτήρα από το δικό σας, διαφορετική προτεραιοποίηση, διαφορετικά σημεία. Εμείς υποδεικνύαμε τι θέλαμε μέσα από το πρόγραμμά μας. Είχε πολύ χαμηλή μικρή εγκύτητα, τουλάχιστον εμείς είχαμε πρόγραμμα και το βγάλουμε πέρα έξω και προφανώς υπήρχε εγκύτητα. Δηλαδή, μάλλον δεν υπήρχε καμία εγκύτητα και φαίνεται εξ των προϋπολογισμών. Καμία εγκύτητα. Εμείς το πρόγραμμά μας μιλάμε και στην ατζέντα μας για ανακύκλωση, για κυκλή οικονομία σοβαρή, ενεργειακή μετάβαση. Καμία τέτοια πρόθεση δεν φαίνεται ιδιαίτερα με ένα ιδιαίτερα εργότη τρόπο από εσάς, μέσα από αυτόν τον εργολογισμό. Μιλάμε για περάσμα στην αστική σύνδεση, μια ενοχή του αστικού σχεδιασμού, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μέσα από τα δικά του σχέδια. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε για 1.000.000. Αν δεν έχετε αντίληψη, επειδή το σχολιστούμε και... ευχαριστώ. Μιλάμε για περισσότερες δαπάνες στην παιδεία, συγκεκριμένα 1.000.000 ευρώ. Είναι διαχρονική η δική μας διάθεση να δώσουμε βάρος στην παιδεία, έμφαση με περισσότερα χρήματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, γιατί υπάρχουν αφούλες ανάγκες. Μιλάμε για διάθεση κονδυλίων, τα οποία δεν τα βλέπουμε, και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, να είναι Νέα Σμύρνη μια πολύ προσπάθεια, μια αν έχει για κάτι να καμαρώνει η Νέα Σμύρνη, είναι ότι έχει κάποιους ελεύθερους χώρους εδώ, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι προσβάσιμοι, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και θα έπρεπε ως Μητροπολιτικός να αποτελέσει ένα Μητροπολιτικό Δήμο και σε αυτό το κομμάτι της προσβασιμότητας. Δεν έχει τίποτα αυτό από αυτά. Εμείς λοιπόν θα καταψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό που κατά τη γνώμη μας στερείται σοβαρού πολιτικού πλαισίου. Βρήθη απευθείας αναθέσεων, βρήθη αναμορφώσεων, στις οποίες θέλετε και να σκεφτήσουμε πριν, και αναμορφώνεται ουσιαστικά κάθε τρεις και λίγο μέσα στην οικονομική κρίση και στερείται σοβαρού πολιτικού σχεδιασμού. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω για την δίνηση του χρόνου. Σας το έκανα. Μπράβο. Κύριε Γκουλάνη, η σειρά σας θα σας δοκιμάσω. Θα είμαι εγώ πιο σύντομος από αυτό. Θα σας δοκιμάσω, Γκουλάνη. Ο Δήμος βρίσκεται κάτω από την γενικότερη ομπρέλα που λέμε της οικονομικής πολιτικής του κράτου. Και έτσι είναι, δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Μπορεί όμως από μόνος του να λύσει κάποια προβλήματα. Μπορεί να δώσει κάποιες ανάγκες. Έχουμε, κοιτάξτε, ένα κρατικό προϋπολογισμό, κρατικό, όχι το δικό μας, που το 95% των φορολογικών βαρών το πληρώνει ο λαός και το 3-5% και αυτό αν θέλουν αυτοί που έχουν και παραέτω. Έχουμε επίσης ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 2018-2022 που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση που λέει ότι τα λεφτά που δίνει το κράτος για τους Δήμους έχουν ταβάνι, τα 2.700. Κάπου 700-800 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες και 1.700 για τον Δήμο. Άρα η κρατική χρηματοδότηση για τους Δήμους θα παραμείνει ως έτσι. Επάνω σε αυτό χτίσαμε το δικό σας προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή λοιπόν που τα έσοδα του κράτους ανεβαίνουν, θα έπρεπε ένα λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος να μπορούσε να πει το εξής. Γιατί ένα κομμάτι από τα έσοδα δεν πάει παραπάνω στους Δήμους. Γι' αυτό λέγω ότι ο προτινόμενος προϋπολογισμός έχει βαθιά λαϊκό χαρακτήρα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις αντιλαϊκές επιδιώξεις του αστικού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορεί να καλύψει λαϊκές ανάγκες. Στον προϋπολογισμό αυτό αποτυπώνεται το γεγονός ότι επί της ουσίας
εξουσία, η δημοτική αρχή δεν διαφωνεί με το συνολικό πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, της ιδιωτικοποίησης και των δήμων που θα λειτουργούν σαν ανώνυμες επιχειρήσεις. Πρόκειται για προϋπολογισμό που καθορίζεται από το μεσοπρόθεσμο υπό την αυστηρή εποπτεία του οικονομικού παρατηρητηρίου, πλήρως ευθυγραμμισμένο με το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο. Λένε ότι έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα. Είναι αυτός ο δείκτης που ζήτησε ο κ. Φρεντόσπε. Η αναλογία στο Δήμο μας κρατικής χρηματοδότησης σε σχέση με τα ίδια έσοδα είναι 31-69. Αν αθροίσετε τους δείκτες 01, 02, 03, 4, 5, 7, 15, 16, 21, 22 και το διαιρέσετε με το περιβάλλον του 06-43, βγαίνει 1,69. Αν δεν καταλαβαίνετε την αναλογία κρατικής χρηματοδότησης με το ίδια έσοδα, είναι 0,69. Είναι αυτό που ρώτησε ο Άγγελος ο Βρετός. Έχω αν θέλει τα νούμερα, να τα αφήσουμε τώρα. Είναι σίγουρα 0,69, το έχουμε κάνει 10 φορές. Και με κομπιούτερ. Είναι για να... Αν θέλετε να σας πω και πώς βγαίνει. Αναλογία που δείχνει πόσο έχει βαθύνει ο ρόλος του κρατικής διοίκησης ως ένας ακόμη φορολογικός μηχανισμός. Επίσης, φαίνεται το γεγονός ότι η κρατική χρηματοδότηση δεν επαρκεί ούτε για το κόστος μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων. Η αντίστοιχη σχέση είναι 0,68. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Είναι. Είναι περίπου τα ίδια. Θα σας πω, είναι η σχέση μεταξύ κωδικού των εσόδων 6-06, είναι διαπροσεκτικό η κρατική, αν το διαιρέσετε με τους κωδικούς των εσόδων 60 της μισθοδοσίας. Αυτό είναι. Και κάνει 0,68. Άρα ο κλειμός τι σημαίνει αυτό. Άρα ο κλειμός τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να εισπράττει περισσότερα για να μπορεί να δαπανίσει. Εκεί είναι το θέμα. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Γι' αυτό και λέμε ότι ο προϋπολογισμός έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Λέμε ότι θέλετε να δαπανίσετε περισσότερα για τις λαϊκές ανάγκες. Αλλά δεν μπορεί. Θα σας πούμε αυτό που βάλαμε και σε μια προηγούμενη συνέλευση. Θα καταπλασιάσετε τα έσοδα από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχουμε τόσα σοκαρμάτια. Δεκαπλασιάστε τα έσοδα. Και τα υπόλοιπα να πάνε σε ανάγκες που έβαλε το τέλος. Λέμε επίσης ότι έχει και δραστικό χαρακτήρα. Γιατί πέρα από το πώς συντάσσεται, συμπληρώνεται από το γεγονός ότι για την έκκληση όσο έχει ρεσπίσει, μετράμε μόνο θετικές. Επίσης, αλλά επίσης, κύριος, θεωρούμε ότι η επίλυση των προβλημάτων, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που έχουν να κάνουν με την περιμένεια, την υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό, θα κρυφθούν από την αγωνιστική λαϊκή διεκδίκηση και απέναντι στον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως απέναντι στο σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιουλάνη επίσης για την τήρηση του χρόνου. Περνάμε το κύριο Κουταλέτσι. Θα μπορούσα να κάνω μια άλλη τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό. Αλλά δυστυχώς αυτός ο προϋπολογισμός που κατατίθεται με υποχρεώνει να κάνω αυτή που θα κάνω. Γιατί ο κύριος Κούπας, ως εισηγητής, παρουσίασε μια απόλυτα ψευδή, διαστρεβλωτική, αναλυθή, εικόνα του προϋπολογισμού του Δήμου. Αν ήταν εδώ οικονομολόγοι και εγώ δεν είμαι, θα γέλαγα. Με πολλά άκουσα εκεί. Και αυτό δεν αποτελεί προσωπική αιχμή, θεωρήστε ότι αποτελεί σχόλια επικειμένου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε. Και ακούστε κύριε Κούπα, η παράταξή σας, και όχι αυτή που συμμετέχετε τώρα βεβαίως, διέλυσε οικονομικά το Δήμο. Τον οποίο παραλάβαμε με μείον σημερινά 10 εκατομμύρια ευρώ.
εσείς προσωπικά, γιατί ο κύριος Δήμαρχος παρακολούθησε όλη τη διαδρομή ανέλυξης των οικονομικών του Δήμου από τα Τάρταρα στο επίπεδο που έφτασε, στους καλύτερους Δήμους της χώρας, και εσείς τώρα έχετε βαλθεί ως ιστορική συνέχεια να τον ξαναπάτε εκεί που μας τον δώσατε. Και λυπάμαι που ο κύριος Δήμαρχος δεν παρεμβαίνει σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί μπορεί να είναι και θέμα ανικανότητας. Να σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβετε και να αφήσετε τους ισολογισμούς. Ο ισολογισμός που είπατε κάνει πρόβλεψη στα αποτελέσματα, στην εικόνα του Δήμου. Αν η εστία ή ο Χιεργολάβος, και δεν με ενδιαφέρει η εστία αυτή τη στιγμή, έρθει να πάρει 1.000.000 ως αποζημίωση, δεν θα το πάρει από τον ισολογισμό, θα το πάρει από το ταμείο που λέτε ότι έχετε στο Δήμο, από πραγματικά λεφτά θα το πάρει. Άρα αν επιδικαστεί κάτι σε κάποιον, το λέω ως παράδειγμα, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, από τα διαθέσιμα που έχετε στο Δήμο θα έρθει να κατάσχει. Από τα 7-8 όσα λέτε ότι έχετε. Και αυτά περί ισολογισμού και κάναμε πρόβλεψη είναι μπουτσαλά. Είναι για την εικόνα, δεν θα τραυματιστούν όχι τα ταμιακά, αλλά η γενική οικονομική κατάσταση του Δήμου από την πρόβλεψη των δύο κοινωνιών. Να αυτή η λέξη, παρακαλώ το θέλω. Λέω λοιπόν, τα ταμιακά είναι ταμιακά. Θέλετε να πούμε τι παραλάβατε. Εμείς ξεκινήσαμε στην κρίση, δεν πάω στο μακρινό παρελθόν, με 4,5 εκατομμύρια χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2010, στην έναρξη της θητείας με δήμαρχο τον κύριο Τσουλάκη 11-14, πόσο για να πείτε το νούμερο? 4.500.000. Μόλις μπαίναμε στην κρίση. Είναι λιγότερο, τέλος πάντων. 4.500.000. Τα ίδια νούμερα έχω και εγώ. Δεν είναι τόσο, είναι λιγότερο. 4.450.000. Μάλιστα. Τον επόμενο χρόνο της κρίσης, το 11, αυτό έγινε 5,5. Το 2012 έγινε 6,5. Το 2013 έγινε 7,5. Και το 2014 έγινε 8,5. Από εκεί το παραλάβαμε. Το πήγατε στο 9,5, το πήγατε στο 10,5 το 2016, το φτάσατε στο 11,5, 31/2018, είχατε χρηματικό υπόλοιπο 11.262.000. Πριν ένα χρόνο και 3 μήνες, 11.262.000. Στις 31 Εβδόμου του 19, ένα χρόνο μετά, τα 11.262 είχαν γίνει 8.900. Και όχι μόνο έγιναν 8.900 πλασματικά, και το πλασματικά δεν είναι ψέμα ότι τα είχατε. Έγιναν πλασματικά γιατί αφήνατε ανεξόπλητα στο ένα τόσο. Στο ένα τόσο ανεξόπλητα εντάγματα. Και το ρίξατε στις 31 Οκτωβρίου, τώρα, πριν ένα μήνα, στα 6.900. Κλείσατε με ταμιακό υπόλοιπο 6.900 στις 31 Δεκάτου του 2019, πριν ένα μήνα, και σας μπήκε εκεί η τακτική 400.000 και το πήγατε 7.400. Και για να έρθετε σήμερα να μας πείτε ότι δεν είναι 7.400 αλλά είναι 8.300, 8.500, κάνατε στάση πληρωμών, δεν το επαναλαμβάνω, απλά το αναφέρω από πρώτη σε δεκάτη. Για να έρθετε να πείτε σήμερα ότι δεν είναι τόσο, είναι τόσο. Θα δούμε πόσο θα κλείσετε. Πόσο θα κλείσετε στις 31 δωδεκάτου και με πόσο ανεξόφλητο ενταλματοποιηθέ υπόλοιπο. Ο κύριος Συρίγος, και το λέω πολύ θετικά, σε προηγούμενες συζητήσεις έλεγε τι φοβερά πράγματα κάναμε όλη αυτή την πενταετία που πέρασε. Κάναμε φοβερά πράγματα στην πόλη. Βεβαίως, οφείλετε να το πιστεύετε. Δεν θα το αμφισβητήσω εγώ σήμερα, δεν είναι αυτή η συζήτηση. Είπα θετικά σας είπε κάποιος. Πώς κάνατε τόσο φοβερά πράγματα όλη την πενταετία?
και ταυτόχρονα αυξάνατε κατά 1 εκατομμύριο τα διαθέσιμα του Δήμου. Τι συνέβη τώρα, ενώ κάνατε φοβερά πράγματα κατ' εσάς και αυξάνατε και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, τώρα μέσα σε ένα χρόνο, δεν ξέρω πόσα φοβερά πράγματα κάνατε τον τελευταίο χρόνο και υποχώρησαν από τα 11,5 εκατομμύρια στα 6.900 τον Οκτώβριο. Μας είπατε στην αρχή, όταν ξεκίναγε αυτή η θητεία, σας είπαμε, ρε παιδιά, από αυτό το χρηματικό υπόλοιπο, κάντε λίγο κοινωνική πολιτική, κάντε κάποια προγράμματα, μας είπατε, τα φυλάμε ως κόκκινο οφθαλμού για το Δημαρχείο και γιατί περιμένουμε και την απόφαση της εστίας. Σήμερα κατέρευσαν τα χρηματικά υπόλοιπα, χωρίς Δημαρχείο και χωρίς να πληρώσουμε την εστία. Να σας κάνω μια πρόβλεψη, κύριε Κούπα. Εάν δεν αναμορφώσετε τον προϋπολογισμό και αν, κύριε Δήμαρχε, γιατί ξέρετε τι όταν μιλάω οικονομικά, εσείς τουλάχιστον, ότι μιλάω με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλη φροντίδα για αυτά και όχι αντιπολιτευτικά. Στο τέλος της τετραετίας σας, αν το αφήσετε να εξελιχθεί έτσι, θα παραδώσετε μηδέν. Θα παραδώσετε ενδεικτικά κάτι ψηλά στο ταμείο, αν δεν αναστρέψετε αυτή την πορεία, γιατί είναι και μια πορεία κατρακύλας, χωρίς να έχουμε επενδύσεις σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης, για τα οποία να ξοδεύουμε λεφτά. Όλα τα σημαντικά είναι από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δεν από τα διαθέσιμά μας. Και ποιο είναι ο αμέσως, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου 3 λεπτά. Τρία λεπτά συγκεκριμένα. Ναι, δεν έχουμε ειδικό απολυτή. Είμαι μόνο που είναι επικεφαλή και ειδικό απολυτή. Δώστε μου 3 λεπτά. Κύριε Κούπα, λέω ενδεικτικά, αν δείτε τι έχετε στον προϋπολογισμό, για να καταλάβουν οι συνάδελφοι. Καταρχήν. Και η συνάδελφη μας είπε ο κύριος Κούπας, ο κύριος Δήμαρχος, ότι το leasing θα το ξανασυζητήσουμε. Όταν ήρθε το θέμα του leasing, 476.000 είναι εγγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό, γιατί έχουν ήδη αποφασίσει τι leasing θα κάνουν και πότε. Κάναμε την παρατήρηση στην Οικονομική Επιτροπή να φύγει, γιατί εκθέτει, τον εισηγητή εκθέτει, το άφησε. Κάναμε παρατήρηση στην Οικονομική Επιτροπή και μας έγραψε ο κύριος Κούπας με ομόφωνη απόφαση τα παλαιότερα των υποδημάτων του, γιατί είπαμε ότι είναι λάθος ο κωδικός για την εθνική στέγη. Και είπαμε να τον κάνει 400.000 όπως είναι η απόφαση που είχε πάρει, ούτε μπήκε στον κόπο να το διορθώσει. Αυτό που είπατε προηγούμενα, τα λέω εξενδεικτικά. Αυτό που είπατε προηγούμενα για μικρή αύξηση των καυσίμων, η μικρή αύξηση, ξέρετε πόσο είναι. Από 300.000 που είχαμε γράψει, σε 180.000 πρόβλεψη ότι θα ξοδέψουμε μέσα στο 19 και 450.000 καύσιμα το 2020. Ψηφιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού 24.000. Επέκταση και αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών. Καταλάβατε κάτι, κεντρικοί εξυπηρετητές 60.000. Ασύρματο δίκτυο του Δήμου 60.000. Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής ετοιμάτων πολιτών ενδεικτικά το λέω. 24.000 πέρσι, άρα ξοδέψαμε και φέτος άλλες 24.000. Πήραμε μια πλατφόρμα και τη διαχειριζόμαστε. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να παίρνουμε την ίδια πλατφόρμα. Κλείνοντας, έχω πολλά να πω για αυτά. Είπα ότι δεν θα μιλήσω για αυτά. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά σου λέω, ένα τρόπο έχετε να σωθείτε, να υποβάλει ο κύριος Κούπας στην παραίτησή του. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για την οικονομική ευρωστία του Δήμου. Παρέλαβε ως αντιδήμαρχος οικονομικών ένα εξαιρετικά εύγνωστο οικονομικά Δήμο με αναπεπταμένους δείκτες, στους οποίους μπορούσε να ασκηθεί οποιαδήποτε πολιτική κριτική. Πώς δημιουργήθηκε, γιατί δεν ξοδεύτηκαν τα διαθέσιμα, αλλά υπήρχαν ως οικονομικοί δείκτες. Και τώρα με την πολιτική της χαλαρότητας ή της μη δυνατότητας διαχείρισης, θα σας κάνει στο τέλος της θητείας σας να παραδώσετε το Δήμο λίγο καλύτερα από το σιότερο. Και αυτό δεν σας τιμά και δεν σας αξίζει. Ειλικρινά το λέω, έχουμε άλλες διαφωνίες, πολλές και σημαντικές, αλλά αυτό δεν σας αξίζει. Γιατί εσείς ξέρετε τι κόπο κάναμε από εκεί που ξεκινήσαμε το 98 μέχρι να φτάσουμε τα οικονομικά στους 10 καλύτερους δήμους της χώρας. Και σήμερα κατακριμνίζονται. Σε 2 χρόνια θα κινδυνεύουν οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων. Σας το είπα στον ισολογισμό. Με είπατε Κασάνδρα. Σας είπα ότι ο ισολογισμός πάει με μείον 1,5 εκατομμύριο. Και σας είπα ότι το 19 θα είναι χειρότερο. Και με είπατε όχι εσείς οι συνάδελφοι μου απέναντι, η Εξέδρας. Από Εξέδρας.
ότι είμαι Κασάνδρα. Σήμερα πάει πολύ χειρότερα και από την πρόβλεψη που είχαμε κάνει στον εξοπλισμό. Και τελειώνω με την εξηγήση συνάδελφων τη συμπολίτευση. Συγκρατήστε τα οικονομικά του Δήμου. Βάλτε νοικοκυριό. Γιατί νοικοκυριό δεν είναι αυτό που λέει ο κ. Κουπάς. Ο κ. Κουπάς τι λέει, έχουμε νοικοκυριό γιατί έχουμε τα έσοδα όσα είναι πραγματικά. Δεν βάζουμε πλασματικά έσοδα. Όχι κ. Κουπά. Δεν είναι αυτό νοικοκυριό. Νοικοκυριό είναι να ξοδεύεις ό,τι έχεις. Ανάλογα με τα έσοδά σου να είναι τα έξοδά σου. Και όχι τα έσοδά σου να υπολείπονται και να παίρνεις τον προϋπολογισμό επειδή έχεις κάνει πιστώσεις και να έχεις ανοίξει κωδικούς και να ξοδεύεις απέφτα κουβέρτα χωρίς να δεις αν τα έξοδα που κάνεις παρακολουθούν τα έσοδά σου. Μόνο τότε βγαίνει θετικό ισοσύμβολο. Αν έχει ο κύριος Κούπας πολιτική ευθυξία, οφείλει να παραιτηθεί σήμερα από αντιδήματος του Πανατηγόρου. Ο κύριος Λαρίς έχει τον λόγο. Επειδή είπαμε για το leasing ότι αυτό θα περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε βάλαμε ένα ποσό μέσα το οποίο είναι ενδεικτικό. Μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι λίγο να πλησιάζει, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Εγώ δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή ότι αν δεν περάσει η σύμβαση του leasing, αν την κάνουμε τελικά έτσι, αν δεν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Εντάξει, βάλαμε λοιπόν ένα ποσό για να υπάρχει αυτό το ποσό. Και είπα στον κύριο Κουμπά, στην οικονομική επάνωση, που έχω κλειστό μικρόφωνο. Κύριε Κουμπά, και βάλατε, είπατε ένα ποσό διευθυντικά. Εξηγήστε μας πώς προέκυψε. Ότι αυτό το 4,76 και όχι το 4,50 ή το 500, το 4,76 είναι με βάση έναν υπολογισμό. Τόσα μηχανήματα, τόσο κάνουν, τόσα χρόνια, και τόσο βγαίνει τόσο. Πέστε μας πώς θα υπολογίσατε. Να ξέρουμε πώς. Λοιπόν, θα τα πει νομίζω ο κύριος Κούπας όταν θα εκκλήσει. Θα τα πει νομίζω ο κύριος Κούπας. Στο κλείσιμο. Ας εγκάσετε το τεάρι, είναι έτσι. Επίσης, κύριε Λαρίς. Καταρχήν, ευχαριστώ τον κύριο Κούπα που μου απάντησε ορισμένα ερωτήματα που βάζει και κάποια έγγραφα που είχα καταθέσει εδώ και 40 μέρες. Θα ξεκινήσω από ένα που μου απάντησε. Ο δείκτης και αφορά και το ταμιακό πλεόνασμα. Το ταμιακό πλεόνασμα γενικότερα έχει την αξία του, αλλά είναι ένα αξιολόγημα που πιο πολύ, κατά τη γνώμη μου, το οποίο πιο πολύ καλείται να παίξει ρόλο σε ευρωεκλογικές εκστρατείες. Το ταμιακό πλεόνασμα έχει, κατά τη γνώμη μου, τις εξής δύο ουσιαστικές αιτίες λύσεις. Το ένα, η μία είναι ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εάν αυτά που χρωστάμε είναι περισσότερα από το ταμιακό πλεόνασμα, σημαίνει ότι ο Δήμος δεν μπορεί ξανά να δανειστεί ποτέ, παρά μόνο το παρακαταθητικό δάνειο. Άρα έχει μία έννοια. Και από τι είχε δανειστεί από το ταμείο, παρά το ταμείο. Ναι, θέλω να πω ότι εάν πέσουν παρακάτω, δηλαδή το debt to equity είναι κατά το ένα, τότε δεν θα ξαναδανειστεί ποτέ παρά μόνο από εκεί. Και το δεύτερο σε σχέση με το ταμιακό πλεόνασμα είναι ότι όσο μεγαλύτερο το ταμιακό πλεόνασμα έχει, τόσο λιγότερο σου κολλάει το οικονομικό παρατηρητήριο και όλοι όσοι σε ελέγχουν. Αυτό για μένα δεν έχει κάποιο νόημα. Ο έλεγχος είναι καλός. Συνεχίζω λέγοντας τα εξής. Σε σχέση με τα εκτελεσμένα έσοδα του 2018, τα προϋπολογισμένα έσοδα του 2020 είναι περίπου κάτω 15%. Σε αυτό βέβαια δεν φταίει ο Δήμος. Έχει χαθεί η λεγόμενη δόση Παυλόπουλου, Προκόπη Παυλόπουλου, όλοι θέλουν. Και κάποια άλλα πράγματα έχουν μειωθεί. Συνεπώς, η τακτική κρατική επιχορήγηση είναι περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Και 9,5 εκατομμύρια είναι τα ταφοδοτικά. Έχει χτιστεί όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Έχει χτιστεί όμως κάποιες δαπάνες, έχουν χτιστεί οι οποίες είναι ανελαστικές. Το επόμενο έτος θα έχουμε 10 εκατομμύρια περίπου μισθοδοσία. Παραπάνω γράφει μέσα, αλλά θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια. Επίσης έχουμε ανελαστική δαπάνη που θα έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια, που είναι ο λογαριασμός σε νίκια κλπ. Άρα, έχουμε 10 και 4, 14 εκατομμύρια που είναι ανελαστικά.
Και αυτό, άμα δείτε τους προϋπολογισμούς της τελευταίας 20ετίας, αρχίζει άλλα χρόνια ανεβαίνει περισσότερα, άλλα λιγότερα, χτίζεται. Όσο χτίζουμε ανελαστικές δαπάνες, τόσο λιγότερο θα είναι το περιθώριο για δημιουργικές δαπάνες. Άρα, προφανώς, ο κ. Κούπας και η οικονομική υπηρεσία αυτή τη στιγμή αποτυπώνει μια κατάσταση της στιγμής και εγώ θεωρώ ότι είναι άρρητος ο προϋπολογισμός. Απλά οφείλω να πω κάποια μακροσκοπικά που δεν είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ στο Δημοτικό Συμβουλίο. Με τη λογική ότι πρέπει να δομήσουμε πάνω σε μελλοντικές λύσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ότι το μεγαλώνουν οι ανελαστικές δαπάνες, είναι και το άλλο ζήτημα. Ότι αν κάποια στιγμή το οικονομικό παρατηρητήριο, αυτοί που μας ελέγχουν, μπουν στη λεπτομέρεια και πούν ότι τα 9,5 εκατομμύρια τα αποδοτικά που παίρνετε. Και βέβαια αυτή είναι μια τακτική που ακολουθείται 20 χρόνια και ο προηγούμενος δήμαρχος την ακολουθούσε. Πρέπει να τα απασχολείτε αυστηρά και μόνο στους τομείς για τους οποίους παίρνετε τα ανταποδοτικά. Προς το παρόν υπάρχει όχι χώρα, δεν και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες υπάρχει μια χαλαρότητα. Τότε τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ της τακτικής επιχορήγησης δεν καλύπτει ούτε τη μισθοδοσία. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι το οποίο σε σχέση με το παρελθόν που ήταν πιο παχές οι αντιμετωπίες γενικότερα. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου, ούτε του κ. Κούπα που του ζητάμε να παρελθεί. Δεν νομίζω ότι είναι δική του ευθύνη. Είναι ένα γεγονός όμως που πρέπει να σταθμίσουμε και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί στο μέλλον. Ένα τελευταίο που ήθελα να πω, γιατί και αυτό το βρίσκω εδώ. Ο Δήμος έχει 8 με 9 εκατομμύρια απαιτήσεις που χρωστάνε. Από αυτά, κάποια από τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω ποιο, αλλά σίγουρα το βρίσκω σε αυτόν τον προϋπολογισμό, υποχρεωθήκαμε να καταγράφουμε πλασματική δαπάνη εναντί επισφαλών απαιτήσεων. Άρα, αυτό είναι ένα ποσό 7,7 εκατομμύρια. Άρα κάποιος μας είπε, υιοκοτεί το οικονομικό παρατηρητήριο, ότι 7,7 εκατομμύρια δεν θα τα εισπράξει ποτέ. Αυτά τα 7,7 εκατομμύρια που δεν θα εισπράξουμε ποτέ, υποθέτω είναι το κανόνι των κινηματογράφων, τα κανόνια των κηλικίων και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή, αν αυτό περάσει αρκετά χρόνια, θα μας πει ξανά το οικονομικό παρατηρητήριο, όπως κάποιοι της τράπεζας τώρα με τα δάνεια, ξέραψέ τα. Πριν φτάσουμε στο σημείο να μας πούν ξεγράψε τα, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή, με ησυχία, ποιοι είναι οι βασικοί με ονοματεπώνυμο και πότε γράφτηκαν αυτές οι δαπάνες, αυτές οι υποχρεώσεις που χρωστάνε στους πολίτες της Νέας Μύρνης. Γιατί δεν χρωστάνε στο Δήμο, χρωστάνε στους πολίτες της Νέας Μύρνης. Και αυτοί ίσως πρέπει να κυνηγηθούν και με νομικά μέσα. Γιατί αν φτάσουμε σε ένα σημείο να περάσουν χρόνια, αυτά τα 7,7 εκατομμύρια τελειώσαν για τους δημότες. Την ίδια στιγμή που ειδικά για τους κινηματογράφους έχουμε και γραμμένο δάνειο 2,85 εκατομμύρια και όσα έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα. Άρα η επιλογή του να αγοράσουμε τους κινηματογράφους, να πάρουμε το δάνειο και να τους δώσουμε σε κάποιον ο οποίος τελικά δεν πλήρωσε, είναι ένα πρόβλημα. Άρα, αυτό είναι το τελευταίο που ήθελα να πω. Κάποια στιγμή θα ήθελα να ξέρω και εγώ και οι δημότες ποιοι είναι αυτοί που μας χρωστάνε. Και αν χρειάζεται και GDPR για να αποκαλύψουμε τα στοιχεία τους, να πάμε στο διαδικασίο GDPR. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξαναβαρέσει κανένας ποτέ καθόλου στα κηλικία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό ευχαριστώ. Φυσικά, ο προϋπολογισμός, όπως είπα, είναι άρτιος. Δεν είναι κάτι για να καταψηφίσω, φυσικά το υπερψηφίσουμε. Απλά μακροσκοπικά και μακροχρόνια κάνω αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ναρίση, κύρισε και τον χρόνο του. Ο κύριος Κονόμου τώρα. Και εγώ φαντάζομαι πως θα τον κυρίσω το χρόνο. Θα το δούμε. Φαντάζομαι πως θα τον κυρίσω. Σε πάση περιπτώσει, ο κύριος Κονόμας, ότι τουλάχιστον να είναι κορυφαία στιγμή του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφου του προηγούμενου. Δυστυχώς, κύριε Κούπα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση
με τους νόμους που επιτρέπουν στην Οικονομική Επιτροπή ουσιαστικά μόνη της να καταρτήσει και να φέρει προσπίσεις στον προϋπολογισμό, ο οποίος έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, εκτός αν κατατεθεί, τα είπε προηγουμένως ο κ. Κουντελάκης, ένας άλλος προϋπολογισμός, δείχνει ότι η κορυφαία δεν είναι η στιγμή του Δημοκρατίου, είναι η κορυφαία στιγμή της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ελέγχεται όμως από την Δημοκρατία και την Παράταξη. Αυτή θα την κρατήσει ως κορυφαίας. Εδώ, εγώ προσωπικά, τουλάχιστον, σε ό,τι με αφορά, και φαντάζομαι κι άλλες παρατάξεις, και όχι μονάχα εμένα, φαντάζομαι, αισθάνομαι ως διακοσμητικό στοιχείο, διότι μπορώ να κάνω άπειρες διαπιστώσεις για τον προϋπολογισμό, αυτές οι διαπιστώσεις θα πέσουν στο κενό, πακέτο θα ψηφιστεί. Πακέτο θα ψηφιστεί. Εγώ λοιπόν δεν αισθάνομαι ως κορυφαίας στην προϋπολογισμό, αλλά θα έπρεπε, τουλάχιστον η Οικονομική Επιτροπή, να αισθάνεται κορυφαία. Για να πάμε στα δύο βασικά του στοιχεία, έσοδα-έξοδα του προϋπολογισμού. Ξέρετε κάτι, τα έσοδα ουσιαστικά έχουν συρρυκνωθεί, έχουν ανέβει τα ανταποδοτικά τέλη, θα φτάσουν μέχρι το τέλος του 2021 το 70% είναι ήδη αυτή τη στιγμή. Ο στόχος είναι να φτάσουν 70% σε κάθε δίνες τα ανταποδοτικά τέλη. Θα πληρώνουν τα ακόμα και τον αέρα που αναπνέουν. Το πράσινο θα το πληρώνουν. Θα πληρώνουμε την ίδρυυση. Θα πληρώνουμε τα πάντα. Δηλαδή, ότι δεν το έχει στη δύναμη του ουδενός. Το έχει στη δύναμη της υφής. Το έχουν στη δύναμη τους οι άνθρωποι. Το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θα το πληρώνουμε. Επειδή αυτή είναι η ασκούμενη κεντρική πολιτική. Γιατί εκεί πρέπει να φτάσουμε. Και πώς προκύπτει αυτό. Προκύπτει από τη ραγδαία περικοπή των κάπων. Ραγδαία περικοπή των κάπων. Ξέρετε πόσα δις θα περικοπούν με βάση την αρχική πρόβλεψη του Καλλικράτη. Ξέρετε πόσα. 28 δις. Δις θα περικοπούν. Και τα λέμε, ξέρεις, πρέπει να κατανοήμουμε, αυτά που μας δίνει και αυτά που συγκεντρώνουμε με αίμα από τους δημότες, θα κατανοήμουμε σωστότερα. Να τα κατανοήμουμε αυτά που έχουμε σε γνήσιες λαϊκές δαπάνες πραγματικά που έχει ανάγκη ο λαός, που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Να τα κατανοήμουμε. Αλλά όταν διαρκώς περιορίζονται αυτά τα έσοδα, όταν διαρκώς περιορίζονται αυτά τα έσοδα, όχι μόνο δεν θα μπορούμε να τα κατανοήσουμε, αφού θα τα ζητάμε πάλι πίσω. Ξέρετε κάτι, το είπε ο κύριος Κούπας προηγουμένως, ότι ανακάτοικο, 93 ευρώ πληρώνει σε ανταποδοτικά τέλη, αλλά παίρνει πίσω, γι' αυτό αν το παίρνει πίσω, 70. Τι λέμε, είδαμε λοιπόν ότι διαρκώς θα περιορίζεται, διαρκώς θα βαίνει σε βάρος του εργαζόμενου λαού, σε βάρος των κατοίκων. Εκεί θα βαίνει διαρκώς. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε κάτι, το σχέδιο ο κύριος Κούπας, η Δημαρχιακή Παράταξη, η Οικονομική Επιτροπή, υλοποιεί κυβερνητικές επιλογές. Αυτό κάνει. Υλοποιεί κυβερνητικές επιλογές. Είπε ο κύριος Λαρίτσης προηγουμένως. Πραγματικά, θα σταθώ σε αυτό το οποίο. Λέει, ξέρετε, έχουμε πολλές ανταλλακτικές δαπάνες. Και προσδιόρισε ως τέτοιες τη μισθοδοσία. Τι λέτε. Μπας και πρέπει να προβούμε σε απολύσεις. Να προβούμε σε απολύσεις, κύριε Λαρίτση, πώς το λέτε. Δεν σας είπα, δεν είπα κάτι. Προσδιορίζει όμως ο καθένας και θα κάνει στην μισθοδοσία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και τα ενίκια. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι
και σε σχέση μάλιστα και με το παρατηρητήριο. Δηλαδή, το παρατηρητήριο τι είναι. Τι είναι το παρατηρητήριο. Είναι ένας θεσμός που στην πραγματικότητα λέει στον Δήμο ότι ό,τι ξοδεύεις και ό,τι ξοδεύεις, εγώ θα σου καθορίζω. Εγώ θα σου καθορίζω. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο τι είμαστε. Διακοσμητικό στοιχείο. Μα και τι κάνουμε. Που είμαστε διακοσμητικό στοιχείο. Ευτυχώς οι περισσότεροι από εδώ μέσα είμαστε όμορφοι. Γιατί. Γιατί άλλον τρόπο διακόσμησης εγώ δεν βλέπω. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό θέλω να πω δεν είναι δυνατό να ψηφίσω αυτό το προϋπολογισμό. Άλλωστε, το ψηφίσω ή το ψηφίσω, πάλι θα περάσει. Κατάλογο είσαι. Ήθελα να πω ότι παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση του προϋπολογισμού από την Δημοτική Αρχή που ήταν μια τεχνική συζήτηση, μια τεχνική παρουσίαση η οποία όμως αποδείχθηκε κιόλας από τη συζήτηση ελλειπής και με προβλήματα. Το βασικό για μας και η βασική μας κριτική είναι ότι δεν περιέχει τίποτα από τις βασικές και τις ουσιαστικές ανάγκες των κατοίκων. Αυτές είναι εκτός. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν είναι προϋπολογισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι ένας προϋπολογισμός τοπικού κράτους. Ενός κράτους μικρού συνδεμένου με το κεντρικό κράτος, που πρέπει ακριβώς να υπηρετήσει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική. Όσο και να προσπαθήσουμε σε αυτό να κάνουμε μια συζήτηση για το πόσο αποτελεσματικό ή όχι θα είναι, και εδώ τώρα να το πω και στην αντιπαράθεση, όπου υπάρχει σε ορισμένες πλευρές του, το θέμα δεν είναι αν γίνεται καλύτερα ή πιο αποτελεσματικά τα νούμερα. Το θέμα είναι αν μπορεί να βαθύνει ο κοινωνικός του χαρακτήρας. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί, γιατί δεν περιέχει κανένα στοιχείο. Τα έσοδα του, είπαν και οι προηγούμενοι, είναι έσοδα που προέρχονται από τη διπλή φορολογία των κατοίκων και του λαού, αυτός που φορολογείται από τη μία στον τόπο που μένει και αυτός που φορολογείται επίσης ο ίδιος ως εργαζόμενος για να συμβάλλει με τις δύο πλευρές την χρηματοδότηση και στα έσοδα. Ο λαός, η κοινωνία πληρώνει. Δεν πληρώνουν αυτοί που έχουν, δεν πληρώνουν αυτοί που τους περισσεύουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός κοινωνικών αναγκών. Δεν είδαμε πουθενά μια πρόβλεψη που θα μας οδηγήσει, όπως έχω ξαναπεί, του χρόνου να είμαστε έτοιμοι για την προσωπική, να είμαστε έτοιμοι για μια ενισχυμένη πρωτοβάθμια υγεία, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ανάγκες των κατοίκων. Έξω αριθμός, σε νούμερα, να έρθουν να κουμπώσουν. Άρα δεν είναι ένας προϋπολογισμός κοινωνικών αναγκών. Επίσης δεν είναι ένας δημοκρατικός προϋπολογισμός. Είναι σε αυτό που λέμε ένας προϋπολογισμός που σχεδιάστηκε, αποφασίστηκε αλλού. Είπαν και προηγούμενοι. Απλά διακοσμητικοί είμαστε και κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας που για μας, για να είμαστε ειλικρινείς για την πόλη ανάποδα, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Θα υπογραφηθεί, θα το χρησιμοποιήσουμε τι είπαμε, ας πούμε, σε μια αντιπαράθεση. Το ερώτημα είναι για μας το πώς η κοινωνία, το πώς ο λαός, το πώς οι κάτοικοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί που διαμορφώνουν αυτόν τον προϋπολογισμό. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά γιατί ο Δήμος δεν έχει σε επαφή με οργανωμένες δομές, με τους ανθρώπους όπως συγκροτούνται σαν απόψεις. Δεν υπάρχει πουθενά σε ένα κλειστό διευθυντήριο αποφασίζουμε το τι θα γίνει. Επίσης, ένα τέταρτο είναι ενταγμένος ακριβώς στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών. Μέσα από αυτόν παράγονται εργασιακές σχέσεις που δεν τιμούν κανέναν, αλλά απ' την άλλη φτωχοποιούν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους. Είναι ένας προϋπολογισμός που λειτουργεί με ΕΣΠΑ, επιλέξιμες δαπάνες και έχουν δει διάφορα έτσι, από τους εργαζόμενους στο μουσείο, αυτά που ζήσαμε πέρυσι,
από την, από την πλατεία του Παπά 2,600 εκατομμύρια και να την ίδια ώρα να συζητάμε πώς θα μπουν τα παιδιά στα σχολεία και να μην μπορεί να υπάρχει τρόπος και τεχνικός, τα εργαλεία είναι δεδομένα. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία κριτική. Σε αυτό το μόνο που κάνετε είναι να το διαχειριστείτε. Δεν είναι αυτό που αφορά την κοινωνία και τους κατοίκους. Αυτό το πράγμα. Ολοκληρώνω. Είναι ένας προβλησμός λοιπόν που υπηρετεί το τοπικό κράτος. Εμείς απλά αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι οι ανάγκες των ανθρώπων, οι κοινωνικές ανάγκες είναι εκεί έξω. Δεν ξέρω αν συμβάλλουμε, μάλλον δεν συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να συμβάλλουμε ώστε οι ανάγκες αυτού του κόσμου να γίνει προϋπολογισμός. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει με τους αγώνες, με τα μηνύματα, όσο μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό. Γιατί θα καλέσουμε και το λαό, ό,τι αφήνει έξω αυτός ο προϋπολογισμός, να το βάλουν αυτοί, να το βάλουν στην πράξη τους. Ευχαριστώ. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ρητορική ερώτηση στον κύριο Κούπα. Εάν τα στοιχεία που αντιπαράθεσε και εξέθεσε εδώ ο σύντροφος Ντουλάνης με τους δείκτες και τα λοιπά είναι σωστά και σας τα δώσει αύριο πρακτικά, θα αλλάξετε τον προϋπολογισμό. Όχι. Λοιπόν, εμείς θα σας δώσουμε όμως την κατεύθυνση να αλλάξετε τον προϋπολογισμό. Δεύτερη παρατήρηση. Με ερέθησε θετικά ή αρνητικά, όπως θέλετε θέσετε, επειδή ακούγονται αυτά τα επιθετική προσδιορισμή και η ομιλία του κυρίου Λαρίση και του κυρίου Μπαγκελάκη. Ο κύριος Λαρίσης, αν παρακολουθήσει τα πεπραγμένα του Δήμου του 2010, θα ήξερε πραγματικά πως αυτοί οι προβληματισμοί και αυτά τα ερωτήματα που έβαλε για τις, για τις απαιτήσεις του Δήμου, οι λαϊκοί συστήμες τις έχετε δείξει από το 2010. Και πάντα λέμε, να το ξέρετε αυτό, ότι πραγματικά έχουν αυτή τη μορφή, τη λογιστική, αλλά και την ουσιαστική που προσδιορίσατε. Καλό θα είναι κάποια στιγμή να γίνει αυτή η κουβέντα, γιατί χαιρόμαστε που εκ των υστέρων έστω μετά από 10 χρόνια έρχονται κι άλλοι να δουν αυτά τα πράγματα και να δουν πώς δημιουργούνται οι λογιστικοί ίσως και οι ρυθμοί. Απ' την άλλη όμως με προβλημάτισε πάρα πολύ η διαπίστωσή του, στην έννοια δηλαδή ότι πραγματικά εξέθεσε αυτή την κεντρική, σύνορα γραμμή της πολιτικής της αντιλαϊκής. Με την έννοια δηλαδή ότι προσδιορίσε σωστά τις ανταλλακτικές δαπάνες, απόλυτα σωστά, αλλά άφησε να νοηθεί ότι μειωμένης της κρατικής επιχορήγησης δεν θα μπορούμε να καλύψουμε ούτε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Μήπως υποκρύπτεται κάτι από αυτό και εγώ θα έλεγα, μπορείς δεν το έχει πει ο άνθρωπος, αλλά μήπως υποκρύπτεται η ιδιωτικοποίηση στο μέλλον του Δήμου, όπως η καθαριότητα από το πράσινο στο καλυπά, που προέβλεπε ο νόμος αυτός ο οποίος σήμερα κυβερνούμε. Μήπως οι εργασιακές σχέσεις, παράξεις κύριε Γενίδου, μήπως οι εργασιακές σχέσεις κινδυνεύουν και μέσα από την απόλυση ή τη συρρήκνωση του τομέα του υπαλληλικού του Δήμου. Και φτάνω τώρα στον προβληματισμό που μου δημιούργησε ο κ. Κουτελάκης για να κλείσω για να μην καθυστερήσω. Διαφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κ. Κουτελάκης. Τι είπε ο κ. Κουτελάκης από θέλημα του Δήμου, από το 10 που ήταν στη συνδιοίκηση του Δήμου, ότι αυξανόταν κάθε χρόνο το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου. Και εδώ οι λαϊκοί συσπήρωση να ξέρουν οι συνάδελφοι, πάντα έλεγε και από τότε ότι δεν χρειάζεται αυτή η αύξηση του ταμιακού υπολείπου του Δήμου, γιατί αυτή η αναλογία 93 προς 70 θέλουμε εμείς να είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι ως αντιπαροχή στόδελος στους δημότες. Και αυτή η κατάσταση που τη εμφανίζει ως επιτυχία είναι ανακόλουθητο σκέψεων. Απ' τη μία πριν η παράταξή του λέει να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες και ανταποδοτικές δαπάνες στο Δημότη και απ' την άλλη να αυξάνεται και το ταμιακό απόθεμα. Δεν γίνονται αυτά. Αν δαπανάμε από τα ίδια έσοδα, από το απόθεμα δηλαδή όπως κάναμε για την Άνω Νέα Σμύρνη, λογικό είναι προς όφελος των πολιτών να μειώνονται τα ταμιακά αποθέματα. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι εδώ ότι δεν κάνουμε πρόχειρη αντιπαράθεση λογιστική κτλ. Αλλά ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση. Άρα τα επιχειρήματά του μας βρίσκουν τελείως αντίθετους, όπως μας βρίσκαν αντίθετους και το 10 και το 11 και το 12 και το 13 και το 14. Και λέω εγώ,
Αν γινόταν δεκτή που έπρεπε να γίνει δεκτή η πρόταση που κάναμε η αντιπολίτευση και που έκανε λαϊκή συγκέντρωση από το 10 για μείωση των ανταποκριτικών εντελών. Δεν θα ήταν μειωμένα τα ταμεία κάποτε από θέματα έστω κατά 200 ενδεικτικά χιλιάδες και τα λοιπά που είπε, πώς το λένε, πώς συμβαδίζουν και τα δύο αυτά πράγματα. Και μια τελευταία παρατήρηση για να μην προειδευόμαστε εδώ μέσα τα λέω αυτά. Έτσι για να είμαστε σαφείς και να ξέρει ο κόσμος τι υποστηρίζει ο καθένας. Το τελευταίο, την ερώτηση που έκανα κύριε Κούπα και Προεδρείο για το θέμα της αναλογίας ήταν ακριβώς και για να δείξω την τάση και την κατεύθυνση της επιβάρυνσης, συνεχώς τα είπε ο κύριος σύντροφος Γκουλάνης, της αναλογίας των ιδιωτών και τα λοιπά και της αδυναμίας μπροστά στα φαινόμενα. Εμάς, λαϊκής εισπύρωσης, δεν μας φοβίζει η μείωση των ταμιακών υπολείπων όταν αυτά πηγαίνουν για όφελο στο δημόσιο. Εμάς μας απασχολεί να απολαμβάνει ο Δημότης τις υπηρεσίες κοινωνικές, παιδείας, υγείας και τα λοιπά που είπαν και προηγούμενοι στο βαθμό που τους αναλογεί. Και μια τελευταία για να μην την ερώτηση που έκανα αν θα διαταραχθεί ο ισολογισμός από την εστία, την έκανα για τον εξής λόγο. Εγώ είμαι κατά οποιασδήποτε αποζημίωση στην εστία. Να είναι σαφές το πράγμα. Και αν η εστία πιέσει το Δήμο μέσα από την έννοια της αποζημίωσης, θα είναι εναντίον και των σχολείων και των παιδιών και των δημοτών αυτής της πόλης. Και πρέπει αυτά να τα ζυγίζουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι καλώς χειρίζεται και χειρίζεται το θέμα το ιδιοκτησιακό Δήμος. Ήταν δημόσιος πλούτος και δημόσια περιουσία η εστία. Και από εκεί και πέρα αυτό το θέμα το έβαλα εγώ για τη διατάραξη, όχι για να αποσημειωθεί με οποιοδήποτε ποσό η εστία, το οποίο πρέπει η εστία, αν θέλει τη μόρφωση των παιδιών και τη διατήρηση των σχολείων, να συμβάλλει σε όφελος του Δήμου μας. Γι' αυτό την έκανα την ερώτηση αυτή, για να είμαστε εδώ μέσα ξεκάθαροι, προσέγγιση η κάθε μία. Έτσι, γιατί αυτό που πριτανεύει είναι οι δημότες και το σύνολο των δημοτών, χωρίς το δικαίωμα του οποιοδήποτε να πλήττεται, αλλά σε προσήκον μέτρο και σε εύλογο μέτρο. Έτσι, αυτή είναι η ουσία. Με λίγα λόγια, επειδή ο προϋπολογισμός αυτός έχει τα ίδια στοιχεία που εγώ συναντάω από το 2010 και ήταν και αδύνατο να μην πω, την ίδια πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζεται. Άρα λοιπόν είναι το πάντρεμα της τοπικής διοίκησης με την κεντρική διοίκηση. Είναι ένας προϋπολογισμός που δεν ωφελεί τον πολίτη. Δεν ωφελεί το λαό της Νέας Δήμης στο σύνολό του. Μιλάω και γι' αυτό θα το καταψηφίσουν. Ευχαριστώ τον κύριο Λοπούδο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Βρετό, ο οποίος λέει από το 2010. Παρακολουθεί και πώς γινόταν να έχουμε και απόθεμα και συγχρόνως προς τις λαϊκές ανάγκες. Του θυμίζω λοιπόν ότι χωρίς να πάω στο παρελθόν με το χρέος που αποπλήρωσε ο Δήμος, αυτή την περίοδο που αύξησε το αποθεματικό, έκανε από ένα καπί 4, έκανε το κοινωνικό κατοικίο, το κοινωνικό φαρμακείο, έκανε απαλλαγή από τις ευπαθείς ομάδες σε σχέση με τα δημοτικά τέλη και βεβαίως άλλαξε η πόλη εικόνα. Δηλαδή, τι δεν είδανε αυτοί οι πολίτες. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και να πω κάτι που με ενοχλεί τώρα. Και αυτό ήθελα να παρατηρήσω. Ότι ενώ κατεβαίνει το αποθεματικό μας, δεν αναβαθμίσαμε καμία υπηρεσία από την κοινωνική πολιτική και δεν φτιάξαμε τίποτα καινούριο πέραν ενός μίζερου, κακομοίρικου, πέμπτου καπί. Η πόλη δεν είναι κανένα μεγάλο έργο για να δικαιολογήσει το αποθεματικό, αλλά τη μείωση. Αλλά εμένα με κουράζουνε αυτά τα τυπολατρικά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν για να καταγραφούν ως έξοδα και έσοδα, αλλά θα ήταν χρήσιμο όλες
είναι υπεύθυνη των αρμοδιοτήτων μαζί με αυτό να είχαν και το μέλλον της δράσεών. Τότε μόνο θα φέραμε από αυτό το κακομοιριστικό, το απαράδεκτο, το στεγνό, το χωρίς νόημα. Δεν είμαστε εδώ για να κατεβάζουμε αριθμούς. Αυτά θα τα κάνουν οι υπηρεσίες με βάση τα προγράμματά μας, τις δράσεις μας. Και εδώ, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κοινωνική πολιτική, δεν έχω να δω. Ξέρετε τι έχω να δω, ότι πέσει στον προϋπολογισμό ήταν ένα αυτοκίνητο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 45.000, δεν μειοποιήθηκε, δεν το πήγε μηδέν, καθόλου. Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μπαίνει κάποιος στο σπίτι τους για να τους δίνει το φάρμακο και ένα πιάτο φαγητό. Οι ίδιοι άνθρωποι εξυπηρετούνται με το ίδιο προσωπικό, αλλά ωστόσο μπορούμε να δώσουμε 5.000 για να κάνουμε συντήρηση και ανανέωση του στολισμού. Δεν πειράζει, δεν το πω αυτό, αλλά έχουν και άλλο ειδικό βάρος αυτά. Δεν είναι όλα τα ίδια. Δεν βάζεται καθόλου χρήματα στον προϋπολογισμό για την καταθέτηση των ποιών, των παιδιών που έχουν ανάγκη. Μηδέγγι. Δεν ξέρω ποιος τα έχει μετακίνηση και τα έχει πάει σε άλλους προϋπολογισμούς. Εμένα με ενδιαφέρει η κεντρική εικόνα που αναλαμβάνει ο Δήμος και δίνει κατευθύνσεις για να πάμε παρακεί. Παρακεί. Και μην μου πείτε, επικαλεστείτε νόμους και αυτά, γιατί ό,τι ξεκινάει κανείς, αν τα βάλει με βάση τον νόμο, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει να συγκρουστεί για να τα κάνει. Και πρέπει να εφέρει καινούργια και να πάει κοντά στον κόσμο και να το ρωτήσει και αυτόν τον έρημο πώς περνάει τη ζωή του και τα παιδιά. Καλά είναι τα διαιτητικά των 10 και 10.000 να δώσουμε για τα βραβευθέντα, ωραίες οι βραβεύσεις, αλλά έχουν ανάγκη στα παιδιά. Και από το κοινωνικό, και από το κοινωνικό, μην μιλάτε, θα αφήσει να μην μιλάτε, μιλάω εγώ, να μάθετε να ακούτε. Είστε πολύ νέος ακόμα. Θα ωφεληθείτε από αυτό. Αλλά να σας πω, από το κοινωνικό πρωτοβολείο που είχαμε και δίναμε στα παιδάκια βάλακα, κοντήκανε εδώ και από 10 χρόνια. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Οι μαθητές, τα παιδιά, πέραν από τις βραβεύσεις, καλά κάνετε, πρέπει να σκύψετε και να μάθετε τι άλλες ανάγκες έχουν. Αυτό σας λέω. Δεν σας είπα να μην τις κάνετε. Αλλά να βάζετε προτεραιότητα και σταματάτε εκεί και είστε ευχαριστημένοι, γιατί αυτό προβάλλετε, αυτό είναι αναλώσιμο. Δεν είναι αναλώσιμο να σκύψετε με πάθος, με διάθεση, για να ασχοληθείτε σε πάθος για αυτές τις ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν απέχουμε πολύ από τις δικές σας σκέψεις και άρα και το ρεαλισμό που πρέπει να έχουμε, και όχι θεωρητικά, γιατί εμείς δεν θα κατηγορηθούμε για θεωρίες. Επράξαμε σε αυτό το βήμα και πράξαμε πράγματα που έχουν σηματοδοτήσει αυτή την πόλη και την έχουν πάει μπροστά. Τώρα αν εσείς νομίζετε ότι με το διαχείριση που κάνετε ότι τα προχωράτε, μείνετε με αυτό. Ο κόσμος όσο λούχο θα μάθει. Θα διαθέσουμε τις πράξεις μας. Ευχαριστώ, κύριε Συγχαρητήρια μας, ο Μάρτς, ευχαριστήρια. Πάμε καλά, Βικτόρα. Κύριε Αγώ. Είναι ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν ήδη και οι χρόνοι. Δεν πειράζει, θα συγχωρήσω. Λοιπόν, ο κύριος Συρίγος, το έκτορο. Είσαι μικρός νοητικά.
Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, όσο καταφέρετε, θα το καταφέρουμε. Γιατί με αυτό έχω δώσει τα έξιμα στον κύριο Παυλόπουλο, στον κύριο Κουλάνη, στον κύριο Λαρή, στον κύριο Κουλάνη, στον κύριο Σαλός, στον κύριο ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου, την υπολογίση του Δήμου που δίνουμε
Δεν υπολοιπόμαστε κοινωνική πολιτική, η οποία ξεκίνησε το 2010 πιο έντονα με τα κοινωνικά παντοπολία και τις υπόλοιπες κοινωνικές δράσεις. Και σήμερα καταφέρνουμε να εξυπηρετούμε όλα αυτά που δημιουργήσαμε. Δεν υπολοιπόμαστε στην παιδεία, σε αυτά που κάναμε, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα παραπάνω να κάνουμε. Δεν υπολοιπόμαστε σε έργα τα οποία γίνονται με χρηματοδοτήσεις είτε από ίδιους πόρους, είτε από αξιοποίηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Κράτους. Σήμερα λοιπόν λέω ότι ο προϋπολογισμός αυτός του Δήμου μας για το 2020 είναι ένας προϋπολογισμός άδικος. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος φτιάχτηκε με τα σύγχρονα δεδομένα που έχει ορίσει η ελληνική πολιτεία. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος πάει να εξυπηρετήσει όλα αυτά που οι πολίτες απολαμβάνουν καθημερινά στην πόλη. Από αυτή την άποψη, η ψήφος που είναι θετική. Παραλαμβάνω όμως, η πολιτική σήμερα συζήτηση πρέπει να είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διεκδικήσει την αυτοτέλειά της. Πρέπει να διεκδικήσει τον τρόπο με τον οποίο τα αποθεματικά τα χρήματα που μπορεί να εισπράττει και να φέρνει από ίδιους χώρους είτε από χρηματοδοτήσεις από άλλα κονδύλια να μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Σε αυτή τη λογική πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια και όχι στη μιζέρια και στην κριτική η οποία σήμερα δεν έχει κανένα νόημα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργό. Κύριος Κρυκλής, εκ των λαμπών. Νομίζω ότι είμαι τελευταίος ομιλητής, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο σύντομο. Είναι και ο κύριος Γιατζή. Α, ωραία. Δεν θα πω και ειδικά χαρακτηριστικά. Θα πω μόνο το εξής. Βλέπουμε ότι η χώρα έχει βγει από μια περίοδο σκληρών μνημονίων και νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η αυτοδιοίκηση να βγει από τα μνημόνια με περικοπές πάνω από 60%. Τα κονδύλια που γίνονται στους νομισμούς πρέπει να επανέλθουν στους κανονικούς ρυθμούς. Ακούσαμε για έφυγα, το ξεχάσαμε, το ακούσαμε, δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω πολύ περισσότερη γιατί εδώ έχουμε την αυτοδιοίκηση είναι ότι πρέπει να δούμε πώς θα επανέλθουν ρυθμοί του 2010 και πριν. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Βλέπουμε τον προπολογισμό του Δήμου και εμείς οι ίδιοι πολίτες βιώνουμε μια πρόβλεψη και ξανά μεγάλη υπερφορολόγηση. Αυτή η υπερφορολόγηση αποτυπώνεται και μέσα στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα δαπάνες που βλέπετε έχουν μέσα την υπερφορολόγηση που βιώνουμε και εμείς. Όσον αφορά τις αναμορφώσεις, δεν νομίζω ότι είναι μια κομική διαδικασία. Η εκτέλεση ενός προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία που προσαρμόζεται στην καθημερινότητα. Άρα και στα τρίμηνα που εξελίσσονται, κάθε έτος πρέπει να υπάρχει αναμόρφωση για να ιεραστούμε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των έργων που έχουμε. Όσον αφορά με τις δαπάνες για ψηφιακές πληρωμές ή ηλεκτρονικές πληρωμές ή γενικότερα συστήματα εξοπλισμού, νομίζω ότι και αυτά πρέπει να τα απαντήσουμε γιατί είναι αιτήματα της εποχής. Θέματα γραφειοκρατίας πρέπει να λυθούν και πρέπει να λυθούν συγκεκριμένα. Ας πούμε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι ψηφιακές πληρωμές αν γίνουν στη Νέα Σμύρνη θα δούμε και αύξηση στο ταμείο του Δήμου. Συνεχίζοντας, θέλω να πω το εξής. Κουβέντα προπολογισμού δεν είναι για εντυπωσιασμό, αλλά είναι για ουσία. Νιώθω ότι πρέπει να απαντήσουμε. Ακούστηκε εδώ μέσα ότι υπάρχει ένα κύκλο οικονομία σε κάποιο πρόγραμμα κάποιες παράταξης. Αυτό που είναι ο κ. Μαυρούπης είπε και δεν το έχουμε εμείς. Εμείς το έχουμε και μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν έχει γίνει και τόσο καλά. Πρώτη φορά θα γίνει και είναι τόσο καλά ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και την ανακοίνωση και την προγραμματοποίηση. Άρα το έχουμε και στο δικό μας πρόγραμμα και το κάνουμε και πράξη. Και το κάνουμε πράξη χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Ίσα-ίσα είμαστε σε μια διαδικασία να δούμε ανοιχτές προσκλήσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βρυξέλλες και ανταγωνιστικά θα προσπαθήσουμε να συμμετέχουμε σε σχήματα που μιλάνε για επαναχρησιμοποίηση, που μιλάνε για επανάκτηση του πλαστικού και θα μπορέσουμε να πάρουμε λεφτά από διεθνή calls για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα έχουμε πει. Ο φιλόδοχος βοήθησε πολύ. Τα μηχανήματα που πήραμε αυτή τη καθαριότητα έχουν βοηθήσει την καθημερινότητα αρκετά. Όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί η καθαριότητα, το ξέρουν. Θέλω να πω το εξής. Η Νέα Σμύρνη βλέπετε ότι αλλάζει καθημερινά.
κυκλοφορούμε όλοι στην πόλη και βλέπουμε ότι ο αστικός στός έχει αλλάξει. Το 2015 είχαμε 35.000 ενεργά πολιτικιά. Αυτό το βλέπουμε από το λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Το 2019 έχουμε 46.000. Αυτό θα έχει μια κλιμακούμενη άποψη και τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτό βέβαια αλλάζει την ανθρωπογεωγραφία της πόλης. Οι απαιτήσεις αλλάζουν. Χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, πρέπει να βλέπουμε ιστορικά την εικόνα. Δεν μπορεί ο κ. Κούπας πριν 2-3 μήνες να τον κατακέλαμε σε κάποια οικονομική επιτροπή γιατί έκανε χαρτί να μειώσει τις υπεροδίες στην καθαριότητα και τώρα που ήμουν πρώτος που διαφωνούσα μαζί του και το είπα και δημόσια, το διαφωνώ και τώρα να τον εγκαλούμε και να του λέμε ότι πρέπει να βαρεθεί γιατί κάνει τεράστιες δαπάνες. Απ' τη μία είναι αυτό που γράφει και ζητάει έναν ισοχρονολογισμό δαπανών με μειώσει 20% που και εγώ διαφώνησα και απ' την άλλη λέει ότι κάνει φοβερές δαπάνες. Δεν γίνεται αυτό, είναι το ένα ή το άλλο. Πάντως η καθημερινότητα δείχνει ότι είναι αυτό που μας πιέζει και εμάς και τα στελέχη της διοίκησης σε μειώσεις και ισοχρονολογισμό δαπανών. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, δεν θέλω να ευχαριστώ τους συνεργάτες, τα στελέχη της οικονομικής υπηρεσίας και την Τζόνια Νάτη, τον κ. Κουταφνή. Γιατί αν αυτοί δεν δουλεύουν καθημερινά μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στις οικονομικές υπηρεσίες, σίγουρα αυτός ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός, δεν ξέρω αν είναι άρτιος, γιατί σίγουρα ένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να απαντάει σε όλες τις ανάγκες της κοινωνίας. Αλλά είναι ρεαλιστικός. Άρα σίγουρα τους ευχαριστώ, γιατί θεωρώ ότι θα τον υπερψηφίσουμε όλη την πλειοψηφία, γιατί αποτυπώνει την πολιτική βούληση που έχουμε ως διοίκηση του Δήμου. Ευχαριστώ τον κύριο Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να δώσω κάποιες διευκρινήσεις σε αυτό που είπε η κυρία Ιαβόρα. Αναφερθήκατε για το αυτοκίνητο της κοινωνικής υπηρεσίας που υπήρχε πέρυσι και δεν υπάρχει φέτος. Υπάρχει φέτος, μόνο που έχει ενταχθεί στο γενικό leasing των 476.000 και συμπεριλαμβάνεται στην προμήθεια που θα γίνει μέσω όλων των οχημάτων του Δήμου. Ήδη έχουν επισκεφθεί αντιπροσωπεία, το αυτοκίνητο αυτό θα μεταφέρει το συστήτιο στους ωφελούμενους, καθώς και θα έχει ράβα και χώρο για καρουτσάκι που χρησιμοποιούν τα αμαία για τις μετακινήσεις τους. Πιστεύω και ελπίζω με τις όλες δύσκολες διαδικασίες του Δημοσίου εντός του 2020 να το προμηθευτεί η κοινωνική υπηρεσία. Επίσης θέλω να πω για τα δημοτικά γιατρία. Από ό,τι έκαμε τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ειδικότητες γιατρών, ψυχίατρο, γενικό γιατρό, καρδιολόγο, οθαλμικό, καθώς και άλλες ειδικότητες από εθελοντές γιατρούς περιστασιακά. Έχουμε κάνει το κέντρο Άνοιξης, λειτουργεί το κέντρο κοινότητας. Αυτά είναι μεταγενέστερα από το 2010. Έχουμε φτιάξει δομές πρόληψης για θέματα υγείας. Έχουμε αναβαθμίσει το συσίτιο. Εγώ τώρα δεν είμαι η κυρία Ιακουβάκη, δεν ακούει, αλλά θα ήθελα να επισκεφθεί ή να κάποιο καπί που διανέμουν μέσω κάποιων καπί το συσίτιο καθημερινά στους 49 ωφελούμενους, εκεί υπάρχει να πάρει ένα δείγμα τι έχει μέσα αυτό το σακουλάκι σήμερα. Από αρχές του έτους έχει 4 ή 5 πράγματα καθημερινά, όχι ένα κεσεράκι απλά που είχε. Μου πείτε, δεν το έχουμε διαφημίσει έτσι όπως είναι, αλλά καλό είναι να το δείτε αυτό το πράγμα όλοι, να δείτε ότι αυτό που έχει το εισίτιο, εκτός από το κύριο φαγητό, έχει το γιαούρι του, έχει το φρούτο, έχει το ψωμί και κάποια άλλα έξτρα πράγματα τα οποία μας διαθέτουν κάποιοι χορηγίες. Θέλω να πω, ήδη έχουμε λάβει δομή, λέω κάποιες μικροδιαφορές, αλλά όλα αυτά τα μικρά κάνουν μια μεγάλη διαφορά. Για τους ανέργους, για ενημέρωση των ανέργων που κάνει μια νέα δομή, καθώς και για την εκπαίδευσή τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχουμε κάνει κάποια βήματα τα οποία, αν τα χρήσουμε όλα μαζί, κάνουν μια διαφορά από το 2010 και μετά σαφέστατα. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαννίδη και τον κύριο Κούπα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ουσιαστικός, κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσω από κάποιες παρατηρήσεις των συναδέλφων που νομίζω ότι ήταν καθαρά πολιτικές και θέλω να καταθέσω τη δική μου άποψη σε αντιδιαστολή. Λέει πάνω ότι η αριστερά
λέει μάλλον τον κύριο Περτός, ο κύριος Γιουλάνης, κάνοντας τη σύνδεση μεταξύ επιχορηγήσεων και μεταξύ του νόμου των ιδιών εσόδων και τις σχέσεις των ιδιών εσόδων του Δήμου με τα έσοδα γενικώς, γράφουν κάποιους δείκτες, πράγματι είναι διαβασμένοι, αλλά όχι τόσο καλά. Μπορούμε να τα δούμε, η άποψη δική μου είναι λίγο διαφορετική. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, κύριε. Σημασία πολιτικά έχει ότι δεν υπάρχει δωρεάν πιάτο στην οικονομία. Μας εγκαλείται, όσοι μας εγκαλείται, ότι κάνουμε κάποιες δαπάνες, ότι κάνουμε κάποιες δαπάνες παραπάνω, αποδεικνύουν οι δικοί μας συνεργάτες ότι πράγματι στους βασικούς τομείς της κοινωνικής, της πολιτικής, της δημοτικής δράσης έχουμε αυξήσει τις δαπάνες. Αυτό είναι πιθανό να από κάπου να βγαίνει, κάπου να αφαιρεί. Είπε ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Λαρίς, ο κύριος Παυλόπουλος το έδεσε λίγο διαφορετικά. Μου είπε ότι ο δείχνης λειτουργικών βαφανών δεν είναι καλός. Δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Εξήγησα ότι είναι πολύ καλός. Γύρω στο 50% είναι ο καλός δείκτης για τους Δήμους όπως κυκλοφορούν. Για μια ιδιωτική εταιρεία δείκτης λειτουργικών δαπανών 50% μπορεί και να μην είναι καλός. Και εγώ θα ήθελα οι λειτουργικές δαπάνες να είναι πολύ λιγότερες. Θα πω όμως το εξής. Σήμερα στο προηγούμενο Δημοτικό Σύμβουλο, για να είναι όμως οι λειτουργικές δαπάνες αρκετά χαμηλότερες, όπως καταλαβαίνετε, το χρόνο το οποίο θα πρέπει να εξοδολογιστεί είναι η καλύτερη κατανομή του προσωπικού και όχι κάθε φορά, και όχι προσλήψη, όχι πολιτική των προσλήψεων και όχι κάθε φορά που έχουμε κάποιες προσλήψεις να επικρέμαστε στο Δήμο εμείς, κανένας από εμάς, να μην λέει ότι ξέρετε πιθανότατα αυτό θα αυξήσει το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ελάττωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος, κύριε Παυλόπουλε, και όχι εκείνο που συζητάγαμε χθες το βράδυ, το ενίκιο της Μινέρβα που θα είναι λίγο παραπάνω από ό,τι τα ενίκια που πληρώνουμε τώρα. Όλα αυτά οδηγούν, όλα αυτά οδηγούν σε περιθώρια του Δήμου για έργο όχι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Δήμος αυτός πράγματι όλα αυτά τα χρόνια έχει μπορέσει να κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι άλλοι Δήμοι με τις ίδιες δυνατότητες. Λέτε κάποιοι ότι είχαμε, ξέρω, το 2009, αυξήσαμε τόσο τα έσοδα ή, πας περιπτώσει, τα πλεονάσματα του Δήμου. Είπε 2010, ναι, ξεχνάτε ότι αυτό ήταν προ-κρίσης. Εδώ να σας πληροφορήσω ότι το 2009 οι επιχορηγήσεις, οι τακτικές επιχορηγήσεις που είχε πάρει ο Δήμος ήταν περίπου, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 19 εκατομμύρια, όταν σήμερα παίρνει 9, περίπου 9, έτσι. Βεβαίως ήταν και άλλοι μισθοί τότε, ήταν άλλο το μισθολογικό κόστος σύμφωνα. Όχι όμως μεγάλη διαφορά. Κάποιοι καλύτερο πάνω το έκανα και εδώ σαν την πολιτική. Για ποιο λόγο τα που είχα κάνει κανένα δύο φορές εδώ και να το πούμε συνάδελφοι, ολοκληρώστηκε. Πρέπει να το πούμε τον ερχό στη σκέψη, έτσι σας παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, όχι θα σας πω. Λέτε ότι τα ανταποδοτικά, λένε πολύ ότι τα ανταποδοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την καθαριότητα και τίποτε περισσότερο. Πράγματι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και ο Δήμος για να μπορέσει να το παρακολουθήσει αυτό και ο οποιοσδήποτε οργανισμός πρέπει να έχει εφαρμόσει την αναλογική λογιστική. Την αναλογική λογιστική δεν την έχω. Όταν ήμουν αντιπολίτευση έλεγα πολλές φορές να έχουμε αναλογική λογιστική. Τώρα που είμαι στη θέση του αντιδημάρχου οικονομικών δεν είμαι σίγουρος αν αυτό είναι το καλύτερο. Και αυτό γιατί, γιατί η αναλυτική λογιστική θα σου δείξει με πόσο είναι το κόστος της κάθετης. Αλλά και μην ξεχνάτε ότι όταν πάμε να υπολογίσουμε τα ανταποδοτικά και λέμε ότι δεν πρέπει με τα ανταποδοτικά
να χρηματοδοτούμε άλλες υπηρεσίες και άλλες δράσεις. Κάνουμε ένα βασικό λάθος, ότι η υπηρεσία καθαριότητας γενικά δεν ξοδεύει μόνο αυτά που φαίνονται σε μισθούς και σε μηχανήματα. Υπάρχουν έξοδα και για τις προμήθειες και για την εκαθάριση των δαπανών, αλλά και η ίδια η δημοτική αστυνομία, η δημοτική συγκοινωνία ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας. Όλες αυτές οι δαπάνες που γίνονται και εκεί είναι ανταποδοτικές με τη στενή έννοια του όρου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω σε τεχνικά θέματα. Επιτρέψτε μου, επειδή πολλά λέγονται, δεν πολλά λέγονται, δεν πολλά γράφουν. Επιτρέψτε μου να πω κάτι σαν τη μισή ισορροπία. Πράγματι, ο ισορροπισμός του έτους 2018 έδειξε ένα έλλειμμα 1.572.000 περίπου. Εξήγησα όμως και επιτρέψτε μου τι γιατί γράφεται και γιατί ακούγεται. Να επαναλάβω 2-3 βασικά στοιχεία. Είχαμε παραπάνω δαπάνες το 18 από ό,τι το 17, δαπάνες που οφείλονται σε επενδύσεις, σε προμήθειες διάφορες. 3.260.000 3.260.000 παραπάνω σε επενδυτικές δαπάνες, σε αγορά νοσηκοπαίδων της Ακροβάτσας που φάμε. Σε απορριμματοφόρα, σε δύο λεωφορεία που πήραμε, σε ασφαλτοτάπητες, σε διαμορφώσεις χώρων. 3.260.000. Είχαμε επίσης παραπάνω δαπάνες, δώσαμε παραπάνω δαπάνες σε μισθώματα, σε επισκευές και συντηρήσεις, στα νομικά πρόσωπα, στον ΕΣΝΑ, σε πολιτιστικούς συλλόγους. Περίπου 1.200 περισσότερα από όλους τους προηγούμενους. Όλα αυτά που κάνουν, μόνο αυτά. Δεν βάζω την ελάττωση που είχαμε τον χωρίζω 200.000 και κάτι άλλα πράγματα. Αυτά όχι άλλα. Φτάσαμε λοιπόν στα 5 εκατομμύρια. Πράγματι λοιπόν με 5 εκατομμύρια επενδυτικές και ουσιαστικές δαπάνες για το Δήμο παραπάνω από το 17, ήρθαμε να έχουμε ένα έλλειμμα 1.572.000. Χρόνια τώρα λέγαμε, χρόνια ερχόμασταν εδώ μέσα, σαν δημοτική αυτή, και είχαμε όλοι κάποιοι περιπέτωση, και το σημαντικό, είχαμε μια κόρη, είχαμε σημαντικό πολύ, που δεν πάρει. Μας εγκαλούσατε, ο κύριος Βρετός του Σημαίνου, που λέει και τώρα, αλλά και ο κύριος Κουτελάκης, και άλλο ο κύριος Δημοτικός. Μας εγκαλούσατε και λέγατε, τι τα μάζουμε τα λεφτά, τι τα θέλετε τα λεφτά, γιατί δεν ξοδεύετε, γιατί τα κρατάτε, κάτι τέτοια πράγματα. Και σήμερα μας εγκαλείται γιατί μέσα σε μία χρονιά είχαμε ελάττωση του χρηματοδοτικού. Όχι εμείς. Φτάνει. Φτάνει. Εσείς όχι. Μας εγκαταλείγει να πείσουμε. Φτάνετε με την εσύ που το πληρώσετε και εγώ για να πάρουμε τα πράγματα πώς είναι πραγματικά, ό,τι λένε τα νούμερα. Ο κύριος Κουτελάκης διάβασε κάτι από τους δεν τους διάβασε καλά. Κύριε Κουτελάκη, μπορείτε τώρα από το κινητό σας, δείξτε μου, εάν δεν μπορεί ο ίδιος, να μπει στην ισοσελίδα του Δήμου και να δει από όλους τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς του Δήμου και να μετρήσει τα νούμερα αυτά που μου είπε. Θα σας πω εγώ ποια είναι τα πραγματικά νούμερα. Ας τα πάρουμε ανά τετραετία. 2000 στην τετραετία 2010 έως 2013. Είχαμε αύξηση του χρηματικού υπολείπου κατά 25,6%. Πήγε το χρηματικό υπόλοιπο από τα 4.429.000 στο 6.874.000. Αυτή είναι μία αύξηση της τάξης του 25,6%. Πάμε στην επόμενη τετραετία. 14 έως και 17. Πρώτη του 14 μέχρι τέλος του 17. Είχαμε μία αύξηση του χρηματικού υπολείπου
σε ποσοστό 68,9%. Πήγε το χρηματικό υπόλοιπο. Από τα 6.874 που ήταν την πρώτη του 14, πήγε στα 11.614 που ήταν στις 31 από 10 του 17. Αυτά είναι στοιχεία που τα βρίσκεται εύκολα. Αρκεί να ξέρετε να τα βρίσκεται. Το 8 με το 11 είναι 63% διαφορά. Από το... από το 8 με το 11. Από τα 8 εκατομμύρια μέχρι τα 11, το 14 έκλεισε με 8,5 εκατομμύρια. Ο Βαντός στοχοποίησε τον κατοίκο της πόλης, ποιος ήταν Μπράβο, μπράβο κύριε Βέντε. Εξαιρετικό ήταν αυτό. Μπράβο, ήταν εξαιρετικό αυτό που είσαι. Εξαιρετικό ο βαθμός που τοποθέτησε. Μπράβο, εξαιρετικό ήταν. Καθόλου. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Γιατί ο άλλος μάζευε και ο κόσμος κουνάει. Ο άλλος τα μάζευε και ο κόσμος το χαίνει. Μπράβο σας κύριε Βέντε. Αυτό είναι. Ποια είναι αυτό που πείστε. Μπράβο σας. Μία ουσία. Μία ουσία. Μία ουσία. Μία ουσία. Μία ουσία. Μία ουσία. Έριξε το χρηματικό υπόλοιπο κατά 1.572 το 18 έναντι αυξήσεως του χρηματικού υπολείπου την προηγούμενη χρονιά κατά 2.937.000, κάτι τέτοιο γράφεται. Πού προκύπτει αυτό κύριε, δείξτε το μου και εμένα αυτό το νούμερο, γιατί δεν το βλέπω πουθενά. Πού το είδατε, πού το είδατε, ούτε αυτό μπορείτε να σου πει. Δεν θέλω να απαντήσω κύριε. Να απαντήσω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά εδώ κύριε Πρόεδρε και πείτε το στον κύριο Μητέρακη σας παρακαλώ ότι εγώ στην καρέκλα του αντιδημάτου δεν κάθομαι ούτε για να κάνω καριέρα, έχω κάνει καριέρα κοινάδι, ούτε για να πάω μισθούς. Και κάτι τελευταίο. Λέτε κάθε φορά προσπαθείτε να με συγκρίνετε με εκείνη τη διοίκηση του ΣΟΕ, πράγματι συνεχίζει και έτσι είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τότε τα χρήματα, τότε και το ταμείο του Δήμου άρχισε να ελαττώνεται και ελαττώθηκε δραματικά πράγματι στο τέλος της τετραετίας εκείνης, γιατί έφευγαν πολλά λεφτά προς τον Παμιόν. Εσείς ήσασταν εκείνος που ερχόσασταν εδώ, δεν ήσασταν δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της ΠΑΕ Παμιόνος, όχι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, και ζητούσατε από το δημοτικό, συνηγορούσατε από το δημοτικό συμβούλιο να βγει και εκείνο το ποσό, να βγει και το άλλο. Και εμείς βέβαια σαν δημοτική σύμβουλη και πλειοψηφία και δημοψηφία δεν είναι κουβά. Να μην πάμε σε παραπροσδοκία. Σε παρακαλώ πρόεδρε. Σε παρακαλώ εγώ. Γυρίζουμε 30 χρόνια πίσω τώρα. Εγώ σε εκείνη τη δημοτική αρχή
δουλειά του. Ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι θα στηρίξει αυτό, όμως δεν έχει κάποια σημασία. Ελάτε, κύριε, σας παρακαλώ, παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η σημασία έχει ότι... Έλατε, να μην κάνουμε τώρα. Αν δεν σώσουμε το οικονομικό αυτό. Και καθώς μετά, όλοι αυτοί, όλοι εκείνοι, όλοι οι νομενκλατούρα εκείνης εποχής, έγιναν φίλοι και συνθετημόνες του Κίσσαρ. Το γεγονός ότι μαζί σας κάθισαν αυτοί όλοι για τους οποίους λέτε στο εμπόδιο μου κατηγορουμένου, τι πλανήτη και το αποτέλεσμα δείτε. Εγώ δεν κάθισα σε κανένα εδώ. Το αποτέλεσμα δείτε. Παραγραφή. Δεν έχω να πω. Το αποτέλεσμα δείτε. Το αποτέλεσμα δείτε. Καθίσαμε το αποτέλεσμα δείτε. Θέματα που αφορούν ένα πολύ ευρύστο κομμάτι και εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά το Πανεπιστήμιο και δεν θέλουν να φύγουν εκπληγωμένοι. Η ομάδα μας έχει την ανάγκη όλων μας. Μην γίνει 40 χρόνια πίσω. Παρακαλώ πάρα πολύ και όχι προσωπικά. Συνάστε συνεκκίνητε και σύνομοι. Ποιοι θέλουν να δευτερολογήσουν. Ο κ. Παυλόπουλος και ο κ. Κουτελάκης. Ελάτε κύριε Παυλόπουλος. Εγώ πάντως και η μαθητευόμενη μάγη είναι εδώ οι προηγούμενες διοικήσεις οι δύο ή θα πρέπει να ξαναπάω στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι είναι πραγματικά. Και πλεόνασμα μας περιγράφηκε ότι είναι πολύ μεγάλο και ανάπτυξη παράλληλα και εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Όλα τα έχετε κάνει. Μπράβο σας. Ένα πράγμα δεν μας είπατε. Ένα. Όλα αυτά. Πώς μέτρησε αυτές τις λαϊκές ανάγκες που ικανοποιήθηκαν. Ποιο είναι αυτό το μέτρο. Πραγματικά. Είναι το δικό του ερώτημα και προφανώς όχι να το πάρω από κανένας να πει την εξυπολίτευση, ούτε από το μάτσο. Είμαστε εδώ πριν 7 περιφόρες. Συμφωνείς και με το γενικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ένα. Σωστά είναι η μειοψηφία. Αυτό είναι το ένα. Πάντως για να απαντήσω, επειδή ακούστηκε, πολιτικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή με αυτό, με αυτή τη σύνθεση, με αυτό το εκλογικό σύστημα, όπως το ξέρατε, και επειδή ακούστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, δεν το έχετε. Και δεν το έχετε, γιατί υποσχεθήκατε ότι θα εφαρμόσετε την απλή αναλογική, ανώθευτα όπως ήταν. Για να είμαστε εξηγημένοι και επειδή μας αρέσει να μιλάμε πολιτικά. Και γι' αυτό στην προηγούμενη τοποθέτησή μου της Παρασκευής, είπε ότι δεν το έχετε. Και δεν το έχετε ούτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε είχε κάτι πολιτικά, ούτε την κοινωνική πλειοψηφία έχετε. Άρα θα πρέπει αυτή η αλαζονία και αυτή η στάση όλο αυτόν τον χρόνο, η οποία αποκομίζεται και σε αυτόν τον προπολογισμό, να απομειωθεί λίγο, να ακούμε περισσότερο, να είμαστε περισσότερο συνδετικοί και ξαναδικοί για να μιλάμε λιγότερο. Αναλογιζόμενοι όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η αντιπολίτευση, ελπίζω να την εκφράζω, και τα λέει και ο κόσμος έξω. Και καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί 600, 700, 800, 1500 ψήφοι. Δεν είναι τίποτα σε 130.000, εσείς το είπατε. Είναι απλά μια καταγραφή ενός τοπικού παράγοντα και τίποτα περισσότερο. Δεν πάει να είναι και τρεις. Κανενός δεν είναι περισσότερο από το πιο μικρό πολιτικό σχήμα. Κανενός. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό για να εξηγούμαστε, γιατί ακούω διάφορα πράγματα εδώ και έχουμε ξεχάσει τι είναι και τι δεν είναι πολιτικό, τι είναι και τι δεν είναι, ποιος είναι και ποιος δεν είναι ο σχετισμός. Τέρμα και τελείως αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο. Σε σχέση με τον κύριο Κρυκλή, πόσα χρόνια, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, πόσα χρόνια είναι ο κύριος Κρυκλή, δεν είναι προσωπικό καταρχάς, πόσα χρόνια υπηρετεί τη θέση του ενταγμένου δημοτικού συμβουλικού αντιδημάρχου του ΙΣΥ καθαριότητας.
Όχι, πόσα είστε, δεν είναι προσωπικό, θέλω να πω σε σχέση στη θέση σας. Στη θέση σας. Πόσα χρόνια είστε. Τρία. Ωραία. Τρία χρόνια. Άρα λοιπόν σχεδόν όλη την προηγούμενη τετραετία. Εγώ τώρα θα ήθελα λίγο να γίνω προβοκάτορα, γιατί μου αρέσει, μας αρέσει. Και να ρωτήσω δίπλα σας, τον συμπράττοντα, αν του κάναμε την ερώτηση πριν τη σύμπραξη, αν είναι ικανοποιημένος από τη διαδικασία ανακύκλωσης στα ΙΤΑΜ. Αυτό είναι ένα. Όχι, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να φέρω το πρόβλημα. Άλλο λέω. Θα τοποθετηθείτε. Θα ήταν. Θα ήταν. Και κάτι άλλο θα ήταν. Η ανακύκλωση όταν αναλάβατε ήταν μέχρι 5%. Πόσο είναι τώρα. Πόσο είναι η ανακύκλωση. Δηλαδή που έχουν γίνει δράσεις και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο σχεδιασμένο πρόγραμμα και έχουμε κάνει μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε τώρα να κάνουμε μια απλή ανακύκλωση στην πηγή και να ενεργοποιήσουμε τα φράσινα σημεία που ακόμα να γίνουν. Ελάτε, κύριε. Μιλήσατε για την κοινωνική οικονομία. Όχι, εγώ λέω άλλο πράγμα τώρα. Εγώ λέω άλλο πράγμα για να παρτιστούμε. Δεν θα την παρτιστούμε και πολύ σκάφη. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν είμαστε παρθενογένεση. Αυτό είναι το σίγουρο. Τα πράσινα σημεία τα συζητάγαμε εδώ στο σχέδιο. Τα συζητάγαμε εδώ στο σχέδιο τοπικής διαχείρισης, το οποίο κανένας δήμος δεν θέλησε να εφαρμόσει. Την πρώτη φορά που η κεντρική πολιτική και η περιφέρεια έδωσε εξουσίες στους δήμους, όλοι οι δήμοι είπαν αμεθέρωση στο δήμο και τα συζητάμε τότε και πριν από λίγο καιρό στο τεχνικό πρόγραμμα τα παραπέμψατε σε τρία χρόνια. Και τα μίεσα το 2022 κάτω από τα πράσινα σημεία. Αυτή τη στιγμή πραγματικά ανακύκλωση των 16% και ο στόχος της ανακύκλωσης που τέθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης και όλα αυτά και την πολλαπλότητα των κάδων και πολλά άλλα πράγματα που με χαρά κάποια στιγμή να το κάνουμε. Δεν νομίζω όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το ερώτημα είναι δίκαιο για τον κύριο Κρικρή για όποιον υπηρετούσε σε αυτή τη θέση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο κύριος Πάντος είπε ότι κανένας δήμος δεν αξιοποίησε την ευκαιρία που κατά τη γνώμη του δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα θέλω να πω ότι αυτό ξεπερνάει μια διαχείριση, ξεπερνάει μια θητεία. Αν είμαι ευχαριστημένος από την ανακύκλωση, εγώ λόγω επαγγέλματος θέλω παραπάνω. Αλλά όμως αυτό
είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά και την κεντρική κυβέρνηση και την προηγούμενη και την τωρινή και αφορά και την αποδοχή των δημοτών, γιατί πρέπει να βρεθούν και χώροι για πράσινα σημεία και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να πάρω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Βουμάνο Σάπτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κυριακή, θέλω να τοποθετηθείτε εσείς, έχετε καλυφθεί. Ναι, βεβαίως. Δεν έχω καλυφθεί. Είναι ξεκάθαρο, εγώ είπα και το κομμάτι της ενημέρωσης είναι αρνητικό και έχετε ευαισθητοποίηση. Αυτό βλέπουμε ότι αποτυπώνεται και ξανά παρασιαστικά. Η αύξηση τα τελευταία 4 χρόνια σε 11.000 δημοτικά που είπαμε πριν από 35.000 σαν 6.000 φέρνει μείωση στην ουσία στη σκουπίδια. Άρα έχουμε ανακύκλωση. Γιατί φέρνει μείωση, γιατί βλέπει ότι από το 17 στο 19 αυξάνεται ο όγκο 3%. Ο όγκο του σκουπιδιού που υπάρχει στο κομματέρι είναι 3%. Που είναι ξανά, είναι πολύ μικρό. Άρα υπάρχει αύξηση στην ανακύκλωση. Ωστόσο, αυτό που είπαμε να γίνει στο πάθο και την κρίση τώρα, γιατί είναι τόσο πεπισμένο, εγώ αναγνωρίζω. Εγώ αναγνωρίζω ότι στην Ορμηνία Σφίνης η θεσμική φόρηση είναι ανακύκλωση, ο ελληνικός οργανισμός ανακύκλωση, η περιφέρεια ήταν κοντά στο Δημονέα Σφίνης όταν αποφάσισε να κάνει πράσινο σημείο. Ωστόσο, εγώ προσωπικά με τη στήριξη του Δημάτου κάνω την πολιτική επιλογή να κάνω διαβούλευση. Η διαβούλευση έγινε, παρουσιάστηκε και το σχέδιο, ήταν έτοιμο το σχέδιο και η γειτονιά και οι φορείς που ήταν στη γειτονιά δεν θέλανε το συγκεκριμένο σχέδιο και αποφασίσαμε με ειλικρίνεια να το πάρουμε πίσω. Άρα έχει καταλάβει πολύ την βούληση. Ξέρουμε ότι στο Φιλανδία Σμίτσα έχει μια συναντήση στο κομμάτι αυτό και ξέρουμε ότι στην Αγώνα τη φορή είδαν ότι η Νέα Σμίνη, ίσως ως μοναδικός δήμος περιφερειακής, σκοπόνησε να το κάνει. Τόλμησε, άρα δεν πάρουμε δεν τόλμησε. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω. Γιατί εμείς κάναμε πρόταση δημοσιάσμου όταν στην εισήγησή μου και το είναι καταθετικά τόσο. Αυτό είναι δημοσιάσμου. Η στροφή έχει συνέχεια και μιλάμε για τέτοιου είδου προβλήματα. Εγώ μίλησα για εσά. Για μένα μίλησα. Για μένα μίλησα. Για μένα μίλησα. Για μα δηλαδή. Για μένα, γιατί εγώ τη συμβούμε. Εγώ είπα ότι δεν είναι ένα μοναδικό εκλογικό πρόγραμμα. Εγώ αυτό που ανέφερα είναι ότι είναι το μοναδικό εκλογικό πρόγραμμα που μιλάει για την οικονομία. Και εμείς όμως το πρόγραμμα έχουν γίνει και βήματα σοβαρά. Και είμαστε περήφανοι για αυτά τα σοβαρά βήματα. Αυτό λέω και πάρω τελείω και πάρω. Ευχαριστώ κύριε Κουτρίδη. Εσείς είστε ο κύριος. Δεν φοβήθηκε και ο Σούμπας και τα πλούσια. Δεν τιμά η απομόνωση. Ο κ. Κούπας, και τελειώνω με μία φράση, δεν είναι μόνος επειδή λίγο το συνέχεια αυτό το θέμα του παρελθόντος. Ωραία, καλύτερα να μην το συνέχισε κάτι. Το παρελθόν. Διότι. Το παρελθόν διχάζει και του νέου ανθρώπου. Εδώ είναι οι άνθρωποι που ήταν αγέννητοι. Δεν προστάθησε τίποτα τώρα να ακούνε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτά είναι κομμάτια τη ιστορία τη πόλη. Έτσι όπω ο καθένα την εισπράττει και την κατανοεί. Ο κ. Κούπας παρέλαβε τον πολιτικό του χώρο στο 32%, το φύγε στο 13% και το δέχωσε μετά στον κύριο Τζουλάκη για να υπάρξει πολιτικά. Και εγώ μετά τα δικαστήρια και τις αθλειότητες που μου έλεγε το 10, είμαι εδώ μόνος μου με το συνδυασμό μου χωρίς κόμμα και με 25%. Τι να μου πει εμένα ο κύριος Κούπας, που διέλυσε τη Νέα Δημοκρατία επί μια 15ετία στη Νέα Ζηλανδία. Και άμα θέλει για τον παλιό του επιφυλίπιο, οποτεδήποτε θέλει. Γιατί είπε ένα κορυφαίο ψέμα. Είναι κακό που διέλυσε. Όχι. Είπε και αυτό αξίζει να το δείξει ότι εσείς και τις κάποιες και όλοι. Και μιλάω προσωπικά, δεν μιλάω προσωπικά. Εμείς τα πήγαμε χάλια, ποιος ο κύριος Ιώθωπος, γιατί δίναμε λεφτά στον Πανιόνιο. Με ένα ψέμα. Διότι και εμείς τα τρία πρώτα χρόνια, 99-2000-2001, δίναμε ακριβώς τα ίδια ετήσια στο Πανιόνιο, μόνο που βγάλαμε το Δήμο, παρότι δίναμε τα ίδια με τον κύριο Κούπα, δεν το βγάλαμε μέσα, το βγάλαμε πάνω το Δήμο. Έκλεισα αυτό το κεφάλι. Ο κύριος Κούπας λέει, πού το βρήκατε το 2900 που γράφετε σε αυτές τις άθλιες αναρτήσεις σας,
στην πρώτη σελίδα της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που υπογράφει, που μας φέρατε για τον ισολογισμό. Ανοίξτε την πρώτη σελίδα του ισολογισμού στην εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής και θα βρείτε στην τρίτη παράγραφο το νούμερο 2.900 ως σύγκριση με τον αντίστοιχο ισολογισμό του 2017. Επειδή δεν ξέρετε να διαβάζει κιόλα. Τρίτο σημείο. Okay. Ας μην αντιπαρατεθούμε. Λέει ο κύριος Κουβάς. Μάλιστα κύριε, είχαμε 1,5 εκατομμύριο προέκυψη από τον ισολογισμό υποχώρηση το 2018. Εγώ λέω σήμερα και λείπει. Πώς είναι υποχώρηση προβλέπει ο μέγας οικονομολόγος ότι θα έχουμε στον ισολογισμό του 2019. Εγώ που δεν έχω πάει πανεπιστήμιο, είμαι απόφοιτος λυκείου, λέω ότι στον ισολογισμό του 2019 αυτό που ήταν 1,5 εκατομμύριο στον ισολογισμό του 2018 θα είναι τουλάχιστον 3. Θυμηθείτε το. Θα είναι 3. Ας έρθει εδώ να μου πει ότι κάνω λάθος πρόβλεψη και να διακινδυνεύσω. Εγώ τη δική μου αξιοπρέπεια στην εκτίμηση τη διακινδυνεύω. Όπως ας το πω και ας έρθει και εκείνος. Λέει ο κ. Καρυπρίς. Και έχει δίκιο. Λέει, μα ποιος με βαστεί να συμμαζέψει τον προϋπολογισμό, μα πρότεινε ήδη 40% μείωση των υπεροδίων των εργαζομένων. Και το λέει για θετικό. Και πότε το εισηγήθηκε ο κ. Κούπας. Όταν είδε, πριν 3 μήνες, 4, όταν είδε ότι ο ισολογισμός πάει κατά διάολο ο προϋπολογισμός. Τότε το μόνο κονδύλι που βρήκε να περικόψει, όταν είδε το παράθυρο, ήταν 40% μείωση των υπαλλήλων της καθαριότητας των υπεροδίων. Κύριε Πρόεδρε, λείπει πάλι ο κ. Κούπας, αλλά δεν τον αφορά. Εμείς ποτέ δεν είπαμε τι τα θέλετε αυτά τα μεγάλα αποθέματα. Εμείς είπαμε, και το θυμάται ο κ. Κούπας, διαφωνούμε με τον Άγγελο, αλλά το θυμάται, γιατί έχουμε άλλη πολιτική αφαίρεση βάση, ότι είπαμε, όταν το μαξιλάρι ασφαλείας είναι 6-7, κατά τη γνώμη μας, το πάνω από αυτό το μαξιλάρι κάντε το κάτι. Και είπαμε, κάντε το προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, κρατώντας πάντα ασφαλές το μαξιλάρι των 6-5,5-7 εκατομμύριων ευρώ στο ταμείο. Αλλά εδώ τώρα τι έχει γίνει. Και εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα την παράθεση, θέλω να κάνω τον προβληματισμό. Κοιτάξτε. Κάθε χρόνο και επί κ. Κούπα αυξάναμε τα διαθέσιμα, τα νούμερα κρύβουν από πίσω τους, άλλα μην μείνετε στα νούμερα. Αυξάναμε το διαθέσιμό μας, κύριε Δήμαρχε, κατά 1 εκατομμύριο. Κάθε χρόνο το αυξάναμε κατά 1 εκατομμύριο, εκτελώντας το όποιο πρόγραμμα είχαμε. Τώρα σε ένα χρόνο το μειώσαμε κατά 3. Δηλαδή, όχι δεν το αυξήσαμε κατά 1, αλλά το υποχωρήσαμε και κατά 3. Δηλαδή το όλο 4. Πού πήγε αυτή η διαφορά των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα χρόνο, που ούτε αυξήσαμε κατά 1 όπως τα προηγούμενα, αλλά μειώσαμε και κατά 3. Αυτό είναι για δικό σας προβληματισμό, εγώ ξέρω τι είναι. Και τελειώνω με το εξής. Λέει ο Άγγελος, και επειδή ήταν ο παλιός στο Δημοτικό Συμβούλιο, έδωσε τη δική του ευκαιρία. Ακούστε το αν δείτε συνάδελφοι, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, στο ένα λεπτό σταματήστε. Τι πλήρωσε, παγίως καθιέρωσε ο Δήμος από το 1998 σε ετήσιο κόστος κοινωνικής πολιτικής. Τα 3 επιπλέον καπί κάνουν παγίως, Άγγελε, το χρόνο 150.000 το κοινωνικό, από ίδιους πόρους όλα. Το παντοπολείο το κοινωνικό κάνει 500.000 ευρώ το χρόνο παγίως. Η παιδική σταθμή που τους πήραμε με 250 παιδάκια και τους πήραμε στα 700 προ-ΕΣΠΑ ήταν 900.000 ετήσιο κόστος από ίδιους πόρους. Οι μειώσεις των τελών είναι στις 450.000. Τα δωρεάν λεωφορεία για όλο τον κόσμο είναι στις 400.000. Οι αθλοδιακοπές με τη δημιουργική απασχόληση είναι σε 100.000. Η επιπλέον χρηματοδότηση των σχολείων για πρώτη φορά από τον δημοτικό προϋπολογισμό τότε ήταν 100.000. Τελείωσαν δύο νούμερα. Η κοινωνική υπηρεσία που δεν υπήρχε και φτιάχτηκε ήταν συν 150.000 το χρόνο συνεχόμενα. Και τέλος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που είχαν 0 εισιτήριο επί πάρα πολλά χρόνια για να μπορεί όλος ο κόσμος ήταν 200.000 το χρόνο. Αυτό ξέρετε τι νούμερο είναι. Είναι ενσωμάτωση
3 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνομαι και την ώρα που ενσωματώνονταν κοινωνικές παρεμβάσεις που αθλητικά έφτασαν να είναι 3 εκατομμύρια την τελευταία χρονιά και επαναλαμβάνονταν και τώρα κάθε χρόνο. Αυτά τα επαναλαμβάνετε κι εσείς. Εκείνη την ώρα αύξανε και τα διαθέσιμα. Γιατί κόβαμε απαλού. Γιατί κόβαμε απαλού. Και διαθέσιμα να έχουμε και ψήγματα. Ψήγματα κοινωνικής πολιτικής να έχουμε. Κύριε Κουτεράκη, μόνο το σεβασμό. Παρότι είχε σχηματιστεί αυτό το μαξιλάρ που λέγατε, που είπατε πάνω από τα 7 εκατομμύρια και το 15 και το 16 και το 17 και το 18, παρά τις προτάσεις λαϊκής κύριος για μείωση των ανταποκριτικών τελών, δεν ψηφίσατε σε μια φορά μείωση. Παρά το ότι είναι το μαξιλάρι. Σήμερα το πρώτο, καμία από αυτήν την πενταετία. Καμία. Σίγουρα κάποιε εκδηλώσει έχουν στείλει, δεν είχαμε, αλλά είχαμε 250.000, 150 σήμερα πλην 20.000 των στυλών και 30.000. Συμφωνούμε πολύ. Για να ολοκληρώσουμε τον λόγο, έχει ο κύριο Δήμαρχο και μετά κλείνουμε. Αγαπητέ συνάδελφοι, παρακαλώ κύριε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η κορυφαία πράξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ακούστηκαν δυστυχώς ευτυχώς παίρνει και διαδρομές. Η παράθεση ήταν πολιτική. Πάστε τελειώσει, εγώ θέλω να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους, γιατί η σημερινή εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες εικόνες του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτή πρέπει να είναι η στάση των Δημοτικών Συμβούλων και αυτή την εικόνα πρέπει να δίνουμε στους πολίτες της Νέας Μέτρης. Τώρα, επί της ουσίας για τον προϋπολογισμό, νομίζω ότι από την μεριά της πλειοψηφίας απαντήθηκαν στα περισσότερα ερωτήματα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή είχαμε ένα αποθεματικό, το αυξήσαμε το αποθεματικό και έγιναν ορισμένα έργα τα οποία μειώθηκε το αποθεματικό. Το θέμα είναι ότι όχι να μειώνεται το αποθεματικό, αλλά το αν μειώνεται με νόμιμο τρόπο. Εάν αυτή τη στιγμή μειώνεται το αποθεματικό, υπάρχουν καταγγελίες ότι παγκελιονέσαμε λεφτά, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς μειώσαμε το αποθεματικό γιατί γίνανε πάρα πολλά έργα. Τώρα, εγώ θέλω να πω ότι όσον αφορά τον κύριο Κούπα, ο κύριος Κούπας είναι ένας έντιμος άνθρωπος, είναι ένας εργατικός άνθρωπος, δουλεύει στο Δήμο παρά το ότι δεν είναι οικονομολόγος, νομίζω ότι έχει μια καλή σχέση με τα οικονομικά. Εγώ δεν είμαι αυτό. Έχει μια καλή σχέση με τα οικονομικά. Εγώ θέλω να πω ότι τον εμπιστεύομαι απόλυτα, όπως εμπιστεύομαι και τον κύριο Γιαννιώτη. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, όπως και τον κύριο Δαφνή, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος και ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι θεματοφύλακες όλων αυτών των καταστάσεων. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, όπως και τον αντιδήμαρχο των οικονομικών, τον κύριο Κούπα. Τον εμπιστεύομαι και πρέπει να ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, όσο θα είμαστε εμείς εδώ, δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ο Δήμος. Να ξέρετε ότι είμαστε θεματοφύλακες αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται, κύριε Κουτεντάκη, να παραδώσουμε το Δήμο με ελεγχοματικό. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε τεράστιες προσπάθειες ώστε να αυξήσουμε το αποθεματικό μας και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση από εμάς να βρείτε ελληματικό Δήμο. Όχι σβάζεις τον πολιτικό. Και να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Όχι σβάζεις τον κατηγορητή. Κοιτάξτε, μας κατηγορείτε. Το ότι
κάνουμε χρήση των κυβερνητικών ρυθμίσεων. Νομίζω ότι όποιο συγκεντρώνεται στη θέση μα, το ίδιο θα έκανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έκανε κάποιο εδώ και να μην έκανε αυτών των ευεργετικών εντό εισαγωγικών ρυθμίσεων χρήσιμο. Στη θέση σα είναι να χρησιμοποιήσετε με την ψήφο σα στη σημερινή ότι δεν συμμορφώνεστε με αυτή την οδηγία τη κυβέρνηση. Εάν λοιπόν ψηφίσετε τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Νέα Βιέννης αναιρείται αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Λοιπόν, περνάμε σε νομοθετική ψηφοφορία. Αυτό που ψηφίζουμε είναι έκρηξη προϋπολογισμού και στοχοθεσία του έτου 2020. Ελάτε, κύριε Αναγκαστοφόρο, ναι, στο ανέξω. Ναι, ο κύριος Κεφρής. Ναι, κυρία Τελιγιάννη. Ναι, κύριος Κούπας. Ναι, κύριος Κονιδάρης. Ναι, κύριος Κούπας. Βεβαίως. Ναι, 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 ο κύριος Αρκώσης είναι ακόμη, κύριος Ασυγιάννη, ναι, ναι, ο κύριος Κουτεράκης, όχι, όχι, κύριος Μαντζούρης Αρκώνη, κύριος Μάνης, όχι, όχι, δύο στήσεις, όχι, 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 κύριε Καναρνοπούλου, όχι, κύριε Κασίδη, όχι, ο κύριος Λαρίσης, ναι, ο κύριος Κουκάς, ναι, ο κύριος Αμπιανός, ναι, ο κύριος Καρυθινός, όχι, όχι, κυρία Καραγιάννη, ναι, ο κύριος Γολίκας, ναι, ο κύριος Παυλόπουλος, όχι, όχι, κύριε Μαμπουρέλη, όχι, ο κύριος Μουζάλας, όχι, ο κύριος Πάντος. Όχι. Όχι, κυρία Κωνσταντινίδου. Όχι, ο κύριος Κουράκης. Όχι, ο κύριος Βελετός. Όπως πάντα, όχι για τους ίδιους πάντικους λόγους. Όχι, ο κύριος Φρακούλης είναι από ο κύριος Δέρβας. Όχι. Όχι, ο κύριος Οικονόμου. Ακουήλ. Έτσι. Αποχώρησε. Ο κύριος Πρόεδρος του Ενδόντου Συμβουλίου. Τι μισήνεις. Ναι. Thank you.
Είναι μικρή. 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 Είναι μικρή.